Ωραία. Παντομάς, 004, τέταρτο, 80's Marvel, Stone, μαζί μας και ο Βασίλης Χιλάς, Stone Nick, Shooter, σαν editor της Marvel. Κοίτα, εγώ για το Shooter και 80's έχω Comics. Ακούσει πάρα πολλές, ναι, πάρα πολλά παπάντζικα πράγματα, ότι ήταν σκληρός, ότι ήταν έτσι, ότι ήταν αλλιώς. Για μένα προσωπικά πιστεύω ότι όχι μόνο βγήκανε διαμάντια τη δεκαετία του 80, αλλά έστρωσε και τη Marvel σε επίπεδα ότι είχε προβλήματα κυκλοφορίας, προβλήματα με τα τίμημα στα περιοδικά, ότι γενικώς γινόταν ένα μπάχαλο, ο άνθρωπος τους έβαλε, ας πούμε, σε μια τάξη και παρόλο που ήταν σκληρός, ήξερε τι θα βγει, τι θα είναι καλό, έδωσε τις ευκαιρίες, ας πούμε, σε αυτούς που έπρεπε. Δηλαδή, τι να πω για τα 80. Travis Last Hunt, Daredevil, Walter Simonson Thor, Louis Simonson στο New Mutants, τι να πω. Claremont, ναι. Ο Billy στους New Mutants. Ήταν μαγική περίοδος για μένα. Μαγική. Και δεν πιστεύω, επειδή είναι, ας πούμε, επειδή ίσως το βλέπω νοσταλγικά, αλλά επειδή ήταν και τα πρώτα κόμικ που άρχισα να συλλέγω απευθείας αμερικάνικα και παρακολουθούσα τι συνέβαινε, βγήκανε πράγματα τα οποία, ας πούμε, όλα αυτά που βλέπουμε τώρα, εντάξει και λίγο πιο πριν βέβαια, στηρίζονται πάνω σε αυτό. Δηλαδή, φαντάζομαι, μίλα, ας πούμε, τη δουλειά που έβγαλε, τι πράγματα έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι. Ήταν μαγική περίοδος και μάλιστα επειδή πολλές φορές, ας πούμε, ίσως γίνομαι και λίγο κακός, ας πούμε, στα social, επειδή ακούω ότι μπήκανε κάποιες ομάδες, ας πούμε, για να σώσουν τα κόμικ που ήταν έτσι, που ήταν αλλιώς. Φτάνω σε σημείο και νοσταλγώ τα 80, γιατί ήταν τόσο πρωτοποριακά και μιλάγανε τόσο για διαφορετικότητα και για πράγματα τα οποία τότε ήταν απαγορευμένα. Με τον τρόπο που πρέπει να μιλάνε τα κόμικ. Τα κόμικ μιλάνε σε όλους. Δεν μιλάνε συγκεκριμένα σε ομάδες. Δηλαδή, εκπροσωπούσαν τους πάντες. Ναι. Μπορώ να φανταστώ δηλαδή ότι η ομάδα, ας πούμε, το New Mutants, που ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν έτσι γέν με προσωπικούς δαίμονες, ή η Ράχνη Σίγκλερ που ήταν η Γουλ Σπέιν, με ένα πατέρα πάστο από ότι την καταπίεζε και την κατηγορούσε συνέχεια από την παιδική της ηλικία ότι είναι δαίμονας. Ότι όλα αυτά, ας πούμε, δεν ήταν, ξέρω εγώ. Ήταν σε κάποια στιγανά και τώρα ελευθερωθήκαν, ας πούμε, κάποιες προχωρητικές που υποτίθεται ότι ευαγγελίζονται. Ναι. Το και καλό... επίσης δεν υπήρχε και ευαισθησία. Δηλαδή, να φτάνω τώρα σε σημείο, ας πούμε, τα 80, να βλέπεις τη Joplin Queen, ξέρω εγώ, να έχει το μπουστάκι της, όπως έπρεπε να είναι ένα γυναικείο μπουστάκι, και να σου λένε τώρα ότι η Marvel γυρνάει πίσω το τίτλο ή το cover για να κάνει, ας πούμε, ρεκτυφιές στο μπουστάκι για να μην φαίνεται στο... να μην φανεί το στήθος, είναι για μένα καραγιοζηλίγια προσωπικά, για να το πω χήμα. Έτσι. Δηλαδή, για μένα ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι ελεύθερος. Δεν μπορείς να τον περιορίσεις ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Ούτε μπορείς να κάνεις, ας πούμε, μανιφέστα μέσα από το. Μιλάς από τη δουλειά σου, δεν μιλάς από τα social. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα κρίνει πώς μιλάει ένας καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης πάντα πρέπει να μιλάει από τη δουλειά του. Δεν πρέπει να βγαίνει να ξεκατηνιάζεται στα social και πιστεύω ότι τα social τελικά καταστρέψαν και πολύ κόσμο. Ισχύει αυτό. Γιατί έφυγε το ενδιαφέρον εκεί που δεν έπρεπε. Πάνω στο Σούστερ. Σαν editor, εγώ νιώθω όταν διαβάζω κόμικς της περίοδου που ήταν editor, είναι σαν να νιώθω το χέρι του. Δηλαδή, σαν να βλέπω πώς θα κατεύθυνε όλα τα πράγματα. Και διαβάζοντας για τις ιστορίες, το τι είχε έρθει από την DC από μια εταιρεία που ήταν όλοι λες και ήταν από set του Mad Men με σακάκια, κουστούμια και dress code και δεν ξέρω και εγώ τι. Και πήγε σε μια Marvel που ήταν όλοι χίπηδες και τους έβαλε, τους κάνει στρατό κανονικά. Τους έβαλε, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει, δεν πίνεις μπύρες, έρχεσαι στο αντιμένος, ναι. Σαν να πει και εξής το grip, ας πούμε, ναι, 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 το Iron Hunt, το Woodstock, κάτι τέτοιο, ξέρω, και μέσα. Τέλος πάντων, αλλά τους έκανε να δουλεύουν σαν επαγγελματίες. Ναι, σαν επαγγελματίες. Ωραία και ελευθερία, ωραία και ελευθερία, αλλά θέλει και τα δύο, δεν γίνεται αλλιώς. Και πιστεύω ότι ήταν πολύ σωστό ότι ήξερε να διακρίνει δηλαδή, που έπρεπε να δώσει βάση και που όχι. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, και στη συνέντευξη. Εμείς το λέγαμε και επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές με τον Κώστα, το λέγαμε αυτό για το Σούστερ. Και μια επιβεβαίωση ήταν, ξέρεις, όταν είδαμε και το podcast με τον Ρόι Τόμας, ας πούμε, και τον Στάρλινγκ, που λέει ότι όταν έβαλε, ας πούμε, την ιδέα για το θάνατο του Captain Marvel, ο Σούστερ είχε, ας πούμε, 2-3 παρατρεχάμενους που κάναν τις δουλειές τις δικές του. Και το έδανε αυτό και του λένε, τι κάνεις, Ρετζιμάρα, εδώ πέρα να πούμε. Και το έδωσε ο Στήρ και λέει αυτό είναι καταπληκτικό, ας πούμε, και του έδωσε το. Και τελικά ξέρει πόσο αγαπήθηκε, πόσο κλασική, ας πούμε, και επίκαιρη ιστορία για πάντα. Ήξερε να διακρίνει ο άνθρωπος, ας πούμε, ήταν καλό στη δουλειά του.
Καταλάβαινε πολύ καλά το Super Hero Mythology και από ναι. πολύ μικρό στην ηλικία. Αυτά που έκανε με Legion και γενικότερα στην DC. Μου θυμίζει το Joey Kubert. Τόσο πολύ. Ναι, ναι, είναι παιδί θαύμα. Δηλαδή, δεν ζητάς από κάποιον σε τόσο μικρή ηλικία να κάνει τόσο καλή δουλειά. Καλά, και τι να πάρει, να πούμε Peter David στο run του Hulk, το απίστευτο. Έτσι, α, ναι. Το οποίο, ναι. Μυθικά πράγματα βγήκαν τη δεκαετία του 80. Ναι. Και πολύ πιο μπροστά από την εποχή τους, δηλαδή. Ήταν το ίντερνετ πριν το ίντερνετ. Ναι. Κανονικά. Βασίλη. Ναι, και ο Βασίλης είναι τη γνώμη. Εγώ, παιδιά, θα σας πω για το Σούντερ. Εγώ δεν συμφωνώ 100% με αυτό. Δεν πειράζει, πειράζει. Παρότι σας συγγραφέας κόμιξ που κατέληξα τελικά, ο Σούντερ είναι ο ιδανικός για μένα. Γιατί ναι. τι έκανε ο Σούντερ. Ο Σούντερ έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι σε όλους τους πώς το λέμε, σχεδιαστές, όπου ο απόλυτος κυρίαρχος της σελίδας ήταν ο συγγραφέας, όπου είχε υποχρέωση του συγγραφείς να βάζουν περιλήψεις του τι ακριβώς συμβαίνει στην ιστορία Πρέπει. Μέσα στην ιστορία. Έχετε δει ποτέ σελίδα του ίδιου του Σούτερ που έδινε στους... Όχι, δεν έχω. Είναι μεγάλη, περιγράφει μια σελίδα. Υπάρχει, λένε για τις σελίδες του Μουρ. Ο Σούτερ ναι. ήταν ακόμα πιο περιγραφικός. Έλα, δεν μπορούσε να αναπνεύσει ο σχεδιαστής. Δηλαδή ήταν το ακριβώς αντίθετο του Στάνλι ο Σούτερ. Ο Σούτερ λοιπόν είχε μια σελίδα που έλεγε. Ένα πάνελ παραδείγματος χάρη που δείχνει έναν άνθρωπο μόνο, έτσι. Που κάθεσε σαν ας πούμε εγώ που κάθομαι εδώ τώρα. Ο άνθρωπος αυτός είναι καθισμένος με τα τρία τέταρτα σαγόνι προς τα πάνω από πίσω ότι υπάρχει ένα κάδρο. Έλα ρε. Μια φωτογραφία, ένα έντομο περπατάει πάνω. Σαν τον Τόλκιν. Είναι τρελός. Λοιπόν, ο Σούτερ έκανε για μένα, γίνανε καλές ιστορίες. Εντάξει, δεν λέω, προς Θεού. Έβαλε μια τάξη, ας πούμε, ξέρω εγώ, υποτίθεται, στο Marvel Universe, το οποίο είχε αρχίσει να ξεχυλώνει λίγο. Το ξανασημάζεψε. Αλλά έκανε κάτι το οποίο πραγματικά ήταν κακό. Αν πάρετε κόμικ στην εποχή της κυριαρχίας του Σούτερ, αν εξαιρέσουμε το The Nam, δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από Super Hero. Λες γι' αυτό, ναι. Σε όλα τα είδη. Σταμάτησε όλα τα είδη που υπήρχαν. Τα χώρο, γεια σας. Ακόμα και αυτά που μοιάζανε με κάτι διαφορετικό από το Shang-Chi, το έκανε άλλο. Να μοιάζει Super Hero. Δηλαδή, ξαφνικά εμφανίζει το Shang-Chi τον Dr. Doom μέσα. Δηλαδή, πράγματα τα οποία ήταν. Δηλαδή, τι έκανε αυτός. Αυτός σου περιεροποίησε τα πάντα. Ναι. Ακόμα και το Howard the Duck, ας πούμε, στην εποχή που υπήρχε ο Σούτερ, δεν είχε κλείσει ακόμα. Εμφάνιζε κάποιο. Δηλαδή, το είχε κάνει για αυτό σου περιείρο. Έχει δίκιο. Του Defenders, όπου είχαν μέσα διάφορα. Δηλαδή, ήταν τρομερό, ήταν απίστευτο. Είχε, ακόμα και στη Θεία Μέη, θα τη είχε κάνει υπερδυνάμει σε λίγο. Είχε πάθει αμό. Ξέρεις τι, απ' την άλλη λειτουργεί κάπως αλλιώς. Είναι σαν να έχεις πάρει τον Jim Starlin και να το βάλεις editor και ξαφνικά, στην DC ξέρω εγώ, και ξαφνικά όλοι οι σούπερ ήρωες να φεύγουν σε space adventure, ας πούμε, και να κάνουν space opera. Νομίζω επειδή είναι καλός αυτό, δεν τα επενδύει όλα σε αυτό. Δεν είχε επενδύσει. Δεν είχε Marvel να είναι κάτι άλλο εκτός από αυτό όσο ήταν ο Σούτερ. Ναι. Και πώς την πάτησε ο Σούτερ, παιδιά. Ο Σούτερ κατόρθωσε χρησιμοποιώντας κυρίως τη συγγραφή, να φτιάξει ιστορίες, ας πούμε, πολύ σημαντικές. Μείωσε το ρόλο των καλλιτεχνών, σίγουρα, αλλά γράφτηκαν καταπληκτικές ιστορίες στην εποχή του Σούτερ. Ναι. Έγραψε και ο ίδιος καταπληκτικές ιστορίες στους Avengers κυρίως. Και τότε ξαφνικά αποφασίζει, επειδή ήταν ο κυρίαρχος του σύμπαντος, ο Γκαλάκτους της Marvel, να φτιάξει το ίδιο universe. Και εκεί καταστράφηκε, γιατί τι έκανε ο Σούτερ. Ναι, δεν πήγε καλά. Αυτό έκανε το Heroes, τη σειρά Heroes, την έκανε στα 80's. Τι σκέφτηκε λοιπόν. Θα φτιάξω πάλι έναν κόσμο με σούπερ ήρωες, όπως ακριβώς ο καθιερωμένος που για μένα τα πάντα πρέπει να είναι σούπερ ήρωες, μόνο που αυτοί δεν θα φοράνε στολές. Ναι, κακή. Και δημιουργεί αυτό το που λέμε, το ονομάζει New Universe, όπου γράφει την καλύτερη σειρά από όλες, το Star Brand, το οποίο είναι το μια Star αριστογηματική Brand. Σειρά, ναι, ναι. Απίστευτη σειρά. Δηλαδή, συμφωνώ και εγώ. Και όλες οι άλλες σειρές ήταν πολύ κακές. Εκτός από το Deep Seven που το γράφει ο Mark Grunwald, το οποίο πλησιάζει πάρα πολύ στο Hero, στην τηλεοπτική σειρά. Είναι απίστευτο, αλλά μοιάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, καλά, ήταν και φοβερό συγγραφέα, έτσι. Ήταν καλό συγγραφέα. Έχει γράψει και πολύ κακά πράγματα, αλλά έχει γράψει και μερικά. Ναι, κακά. Συμφωνώ, αλλά. Και τότε ξαφνικά, παιδιά, τι συμβαίνει. Αποτυχάνει παταγωδό στο New Universe, γιατί ο κόσμο ήθελε στολές. Και τον απολύουν από πάνω. Η πλάκα είναι σε αυτή. Την πάτησε στην ίδια του στο ίδιο πράγμα που έστησε. Στο γήπεδό του. Ναι, πήγε να πάει στην Βραζιλία που έπαιξε με την Γερμανία και πάει 7-8 όπως έτσι.
Και τον απολύουν και από τον δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πήγε στη Valiant, ας πούμε. Το τίποτα για μένα, ας πούμε, η Valiant, το τι έγινε μετά, βέβαια. Δηλαδή, αυτά που βγάζει η Valiant τώρα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα όμως δεν είναι. Είναι ο shooter στη Valiant. Όχι, όχι, δεν είναι. Απλώς έχει ένα universe εκεί. Αλλά αυτά που έβγαλε η Valiant γενικότερα όταν ξαναγοράστηκε είναι πολύ, πολύ καλή σαν εταιρεία και σαν δομή. Τέλος πάντων. Πρόσεξε, Κώστα, εγώ τον εκτιμώ σε συγγραφέα. Ναι, ναι, ας μείνουμε στα 80s. Τι άλλο έχουμε να πούμε για Marvel, για, Marvel, για Marvel 80s είναι. Γενικότερα. Ήταν, ήταν σε σημείο που να μην αφήνει ελευθερία καθόλου. Ναι, 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 το έκανα αυτό. Καλή κουβέντα από κανέναν. Δηλαδή, όσοι έχουν μιλήσει για τον Shooter, ναι, ήταν ήταν δυνάστης πραγματικός. Ήταν ψηλός, 1,97, δηλαδή τρομακτικός, ναι, ναι. Περπατούσε, έτρεμε το φιλοκάρι τους, μην τους βρήσει, μην τους σκίσει τις σελίδες, μην τους, ναι, τους πει πάρ' το πίσω και σαν διασέτ. Ή τα σενάρια, ναι, ήταν Victor Fondo. Ήταν το πιο σκληρό editorship στην ιστορία των Αμερικάνων. Ναι, ναι. Ήταν, το βλέπεις και τις φωτογραφίες. Ήταν καταπληκτικός συγγραφέας, αλλά αναλώθηκε στο να το παίζει δικτατορίσκος. Γιγαντώθηκε η Marvel με αυτό, γιατί τα στριγγυλά σενάρια φτιάχνουν τα κόμιξ. Και μετά όταν έφυγε ο Shooter έγινε χαμός το ίσιο μας στη Marvel, γιατί δηλαδή απελευθερώθηκαν εντελώς εκεί και τα κάναν μπάχαλα. Ας μείνουμε λίγο στα 80's. Γιάννη, Stone. Θέλω να πω που έχει δίκιο και ο Βασίλης. Είχα διαβάσει ότι κάπου, ας πούμε, έβλεπε στην έρευνα αγοράς λίγο πριν αναλάβει ότι τα κόμιξ που ήταν τελείως διαφορετικά, ξέρεις, χώρο και τα λοιπά, είχαν φοβερές πτώσεις. Και σου λέει να επικεντρωθούμε σε αυτό που πουλάμε καλύτερα. Δηλαδή εκεί σκέφτηκε λίγο σαν έρευνα αγοράς, ας πούμε. Ήταν κάποιο στοιχείο. Εγώ, παιδιά, έχω να σας πω ότι ο Shooter, όταν έβλεπε ένα τεύχος, μία σειρά, να πέφτει κάτω από 30.000, δηλαδή πήγαινε 29. Το έχω διαβάσει αυτό. 29.999 δεν υπήρχε. Ναι. Τους απέλειων. ήταν δηλαδή μια φιγούρα η οποία τρομακτική. Αποτελούσε τρόμο. Όποιος είχε δουλέψει με το Shooter, ο μόνος που δεν μάσαγε ή δεν καταλάβαινε Χριστό ήταν ο Νιλ Άνταμς. Ο Στάρλιν. Και ο Νιλ Άνταμς. Και ο Νιλ Άνταμς δεν ένιωθε από DC. Καλά, τον έφερνε βόλτα, γιατί ο Νιλ Άνταμς είναι πολύ... Ναι. Εντάξει, ο Νιλ Άνταμς είναι πολύ... Στο μεταξύ και κάποιες... κάποιες κινήσεις που είχε κάνει, πως ήθελε να πουλήσει τότε το ρομποντάκι του Ρόμ, ας πούμε, και έδωσε το μάντλο να κάνει το Ρόμ. Δηλαδή, αυτή η κίνηση που τελικά ήταν για να πουλήσει παιχνίδι, άφησε, ας πούμε, μια καταπληκτική ιστορία. Ναι. Έτσι, που περάσανε τα πάντα μέσα από αυτό το μάντλο και το Ρόμ. Υπάρχουν fans του Ρόμ, οι οποίοι πραγματικά είναι όσο φανατικοί είναι οι fans του Captain Marvel. Νιώθω και πιστεύω ότι οι fans του Ρόμ, συγκεκριμένα του Ρόμ, είναι ακόμη πιο φανετικοί. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Έχω δει κόσμο που διαβάζει μόνο independent comics, τελείως, διαβάζει photographics και τον Ρόμ τον έχει σε φάση, είναι ο υπέρτατος θεός, είναι ότι καλύτερο έχει βγει ποτέ σε comics. Και διαβάζουν independent, ο underground. Ο Ρόμ, παιδιά, είναι θεολογική σειρά. Είναι απίστευτη, είναι απίστευτη. Ναι. Εγώ τη λατρεύω. Εμένα λατρεύω. Δεν μου άρεσε το Ρόμ. Δηλαδή το βρήκα απλοϊκό σε σημείο εξωφρενικό. Εντελώς απλοϊκό. Δηλαδή πιο άσπρο-μαύρο, η αντίθεση του άσπρου και του μαύρου, μόνο ο Bill Mantlo μπορούσε να το κάνει αυτό. Το έκανε και στο Cloak & Dagger, το ίδιο πράγμα. Είναι ένας απλοϊκός συγγραφέας, ο οποίος η καλύτερη του δουλειά, ξέρετε ποιο είναι, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Μπορώ να κάνω και λάθος. Η καλύτερη του δουλειά ήταν το Sons of the Tiger, που το έκανε μαζί με τον George Perez. Masterpiece. Από εκεί και μετά, εγώ δεν έχω διαβάσει κάτι το οποίο να μην το θεωρώ απλοϊκό. Όχι κακό. Δεν είναι κακό, προς Θεού. Απλοϊκό το θεωρώ. Δηλαδή, δεν έχει γκρίζους χαρακτήρες ο Μάντλο. Είναι κάποιος απόλυτα κακό. Δεν έχει. Το Ρόμ δεν το ξέρω καλά. Μου είχε κάνει εντύπωση γι' αυτό. Και θεολογικές, έχει κάποιες χριστιανικές καταβολές πολύ έντονες αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Είχε, γιατί ξέρετε ότι μετά το ατύχημα, δεν ξέρω αν ζει το, έχει πεθάνει. Είναι ακόμα. Ζει, όχι, είναι φυτό. Το μετά το ατύχημα είναι τελείως σαν μικρό παιδί. Δεν ξέρω τον Άμυρο αυτόν, τον Bill Mantlo. Εμένα τον Ρόμ προσωπικά το βρίσκα πολύ παιδικό. Δεν μου άρεσε. Εμένα μου άρεσε, ξέρεις γιατί κατάρθωσε μέσα από τις ιστορίες, ας πούμε, που έλεγα και εγώ τώρα θα μας βάλει ο Ρομπότ Άλεν και τα λοιπά. Πέρασε όλο το Marvel Universe, αλλά περάσανε και διάφορα είδη τα οποία ήταν horror, δηλαδή. Με το Hybrid. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Η καλύτερη που έχει κάνει είναι αυτό με τους X-Men για τον Hybrid. Το οποίο ήταν crossover.
Το θυμάσαι αυτό με εκείνο τον, το πλάσμα που γεννήθηκε από άνθρωπο. Το... μαμά είναι... και μπαμπά που ήταν diarrhea. Ναι. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Έχει και μερικά καλά που μου αρέσουν εμένα, γιατί σε πολλούς άρεσε το ρομ. Και τους άρεσε το ρομ, ξέρετε, γιατί στην Ελλάδα έχει μεγάλο ρεύμα το ρομ. Ναι. Γιατί το έχει ξεκινήσει ο Καμπανάς το 80... Πότε ξεκίνησε αυτός? Ο Καμπανάς το ξεκίνησε το 84. Το 84. Μόλις γεννήθηκα. Το 89. Πολύ σειρά. Το ξεκίνησε το 84, ναι. Είχε λοιπόν, και μερικά καταπληκτικά. Πολλά παιδιά μεγαλώσαν με αυτές τις ιστορίες. Το ξεκίνησε από το νούμερο 1. Είχε το σχέδιο του Σαλ του Μπουσκέμα, ο οποίος είναι ένας στάρτης πολύ τραβηχτερός, δηλαδή αρέσει πολύ στις μικρές ηλικίες. Είχε αυτό το σενάριο το πολύ έτσι, για μένα απλοϊκό. Και είχε μια πολύ βασική φιλοσοφία του καλού, που θυσιάστηκε ο άλλος, έδωσε οι Space Knights και τα κακά Dire Raids και κάτι τέτοια. Είχε επίσης κάτι καλές ιστορίες να βλέπεις τώρα το Τζάνξι, να τα βάζει ας πούμε με Αιγυπτιακή μου μια κοπέλα η οποία αναστήθηκε για να σπείρει το πανικό σε όλο τον κόσμο και να πηγαίνουν τώρα στο... Με τα παιδιά δεν λες. Πολλοί Έγκιν και Γκάρβε έχουν κάνει το μελάνι. Έγινε φοβερή... Ναι, που είναι και καταπληκτικό μελάνι. Είχαν κάνει δηλαδή του σχέματα μολύβια και λες τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε, τι δουλειά. Ακριβώς. Αυτό ήταν σχεδιαστικά ήταν ωραίο με το Aiken, με τους Aiken και Garvey. Αλλά... γενικά είναι μια σειρά που την έχω σε ξεχωριστή. Εκεί τα παιδάκια, όπου Χριστέ. Ναι, αλλά σκέψτε ότι ο Τσάξι πετάει το αστεράκι που εκεφαλίζει την κοπελίτσα μου. Εντάξει, μπράβο, ναι. Λίγο. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στον Frank Miller, 80s Marvel. Αμάν. Ποιος θέλει να ξεκινήσει? Τίποτα. Εντάξει, για τον Μίλλερ, τι να πούμε. Εγώ το Μίλλερ πάντα τον προσκυνώ. Δηλαδή, μετά το Στάρμινγκ, πιστεύω ο Μίλλερ είναι από τους ανθρώπους που είναι δημιουργός, ρε παιδί μου, μεγάλος τελείως. Δηλαδή, ήρθε στην Ελλάδα και άκουγα μερικούς ή καμιά φορά διαβάζω στο Ιντερνετ που είναι και άνθρωποι, με τα συγχωρήσεως τώρα που είναι και επαγγελματίες και λένε το έχει χάσει, το έχει. Το... ο άνθρωπος είναι στο σημείο που είναι, ας πούμε, δεν μπορείς να τον πειράξεις. Έχει βγάλει και καλά, έχει βγάλει και κακά, αλλά δεν βολεύτηκε, ας πούμε, σε κάποια θέση να γίνει κάποιος editor και αυτός και να. Είναι ο μαμά. Όσον αφορά τα 80s. Δεν βολεύτηκε. Groundbreaking. Δηλαδή πήρε όλα αυτά. Αυτός ήταν ο Ταραντίνο της εποχής του κατά κάποιο τρόπο. Και πολύ πιο συγκεκριμένος. Ό,τι αγαπούσε και ό,τι είχε βάλει στο χωνί μέσα του, ας πούμε, το βγάλε στις δουλειές του. Όλα τα νοάρ που έβλεπε από μικρός, εγώ τα πέταξα. Εγώ τον Daredevil, δηλαδή, θυμάμαι, δεν τον είχα ποτέ σε ιδιαίτερη. Δεν μου έκανε σαν αίσθηση. Και διαβάζω το πρώτο τεύχος, το είχε βάλει τότε το μικρό το Spider-Man. Και λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Δηλαδή, το ίδιο που είχα πει για το Starling, είπα για το Miller. Δηλαδή, ο τύπος ήταν αλλού. Όσο, ξέρεις, Κώστα, ότι δεν είμαι και πολύ, δηλαδή... Αυτό ήταν σενάριο Roger McKenna. Δεν το έχει γράψει. Ναι. Τα πρώτα τέχνη δεν τα έχει γράψει. Τα πρώτα τέχνη, ναι. Νομίζω, κάπως μαζί. Ναι. Αλλά γενικά, καταλαβαίνεις ότι το κλίμα αλλάζει τελείως. Αλλάζει, καταρχήν, σχεδιαστικά, έχει εκεί ο Miller. Ήθελα να αποδείξω ότι είναι και μεγάλος καλλιτέχνης. Έχει κάνει και απίστευτα πράγματα σχεδιαστικά. Δηλαδή, ναι. Έχει κάτι splash pages που ο Daredevil κάνει ακροβατικά. Προπονείται, ας πούμε. Στο μεταξύ, έχεις δει τα μολύβια του. Έχει σε διάφορα frames από τα οποία τι κάνει ο άνθρωπος. Παιδιά, ήταν στο community studio του Neil Adams και καθόταν πάνω από τον Neil Adams ενώ έκανε trace και σχεδίαζε. Και του λέει ο Neil Adams, έλα, φύγε τώρα. Τι θες, τι θες. Και λέει, θέλω να δω πώς σχεδιάζεις. Έλα, φύγε. Εκείνη την περίοδο έκανε τον Daredevil. Τι άλλο θες? Εκείνο που ξεκινάει τη γυμναστική να κάνει η Ηλέκτρα γυμναστική στο κρεβάτι της με το μπικίνι και λες τι σχεδιάζει. Δηλαδή ήταν απίστευτη η ομορφιά. Έτσι. Παρόλο που το σχέδιό του είναι κάπως τραχή, έβγαζε ρε παιδί μου. Ναι. Ήταν παιδιά, ο Miller αρχικά ήταν ένας κλόνος του Jill Kane. Έπαιρνε στοιχεία από τον Kane. Συμφωνώ και εγώ. Σιγά σιγά ξέφυγε. Ο Kane όμως πρέπει να ξέρετε ότι είναι ο καλύτερος ανατόμος. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος να ξέρει τέτοια ανατομία. Τους μύες των σούπερ ηρώων, αυτά τις κινήσεις, τις πόζες, τα έχει μελετήσει σε σημείο. Κανένας άλλος δεν το έχει κάνει τη δεκαετία του 60 και του 70. Ήταν ο Kane. Έχεις δίκιο. Και ο Miller κάθισε και πάτησε πάνω στον Kane. Από εκεί και μετά, ακόμα και οι πόζες που έχει, ο τρόπος που μορφάζουν οι ηρωές είναι όλες παρμένες από τον Kane. Ο αρχικός είναι ο Miller, γιατί μετά ξέφυγε. Και μετά ο Miller, ας πούμε, άρχισε να κάνει τα δικά του. Άρχισε να χρησιμοποιεί σκιά, δηλαδή του τέριαξε και ο Γιάνσεν, τρομερά ο Τζάνσον, ο Ίνκερ. Ήταν ένα τρομερό ντουέτο αυτή. Ναι. Γιατί ο Miller δεν ήθελε έναν Ίνκερ ο οποίος να του κάνει λεπτομέρεια. Ήθελε έναν σε στήλη. Εξπρεσιονιστικό, ναι, λίγο πιο βαρύ. Δηλαδή, ένα θετούσα, πώς είναι το μολύβι και το κάρβουνο.
Ναι. Αυτό ήταν του κάρβουνου που λέμε. Ναι. Δηλαδή ναι, ναι. Το πιστεύεις... λιτές γραμμές και σκιές. Αυτό του τέριαξε τέλεια. Πώς τέριαξε στον Κόλλαν ο Πάλμερ και έκαναν αυτά τα αριστουργήματα στο Tomb of Dracula. Έτσι τέριαξε ναι. Και είχα την τύχη είχα την τύχη στον Τζάκσον, είχα την τύχη στη Νέα Υόρκη. Δεν είχε κόσμο. Δεν είχες... Και ναι. Μου είχε κάνει 40 λεπτά μάθημα. Είχε πάρει το πορτοφόλιό μου και το είχε. Ναι, ναι, και το είχε ξεκοκαλύψει όλο. Και μετά γύρισα στην Ελλάδα και σχεδίαζα 100 φορές καλύτερα. Είναι... Ο τύπος δεν υπήρχε. Ρε. Δεν υπήρχε. Είναι άσπρο μάθημα. Έχει μερικά στοιχεία τέτοια από αυτό να. Ναι. Στο στυλ που είχα... Εγώ όσες φορές πήγα στην Νέα Υόρκη πήγαινα και ζήταγα πορτοφόλιο reviews. Μου είχε κάνει και ο Νίλ Άνταμς. 25 λεπτά κάθισε και του έδειχνα Lost in Space. Και μου έκανε διορθώσει και μόνο που δεν με έβρισε είναι απίστευτο. Ο Νίλ Άνταμς είναι τέλειο. Γιατί όλοι τον μισούνε γιατί είναι ρε παιδί μου πολύ μπίχτη και πολύ την μπαίνει στη μάπα. Αλλά εγώ όταν το βλέπω αυτό, όταν όλο έχει δίκιο, δεν με ενοχλεί. Δηλαδή πηγαίνω το Lost in Space, sorry τώρα που παρεμβαίνω, και καθόμαστε και. Δηλαδή περίμενα 2 μέρες για να τον βρω ελεύθερο free το πρωί στο convention να μιλήσουμε. Και πηγαίνω και το δείχνω δουλειά και δεν είχα πετύχει τα πρόσωπα στις πρώτες σελίδες. Και η γυναίκα μου κάνει, μου λέει, δεν έχει πετύχει τα πρόσωπα. Του κάνω, ναι, έχω ένα πρόβλημα. Δεν έχω καλή ανάλυση από τα επεισόδια του Lost in Space. Τα έχω σε 300... του λέω, τότε που... το είχα κιόλας. Του λέω, το έχω σε 360 πίξελ. Και η γυναίκα με κοιτάει, η Λάνταμς, και μου κάνει, buy the fucking Blu-ray. Έτσι είπε. Κάποιοι άλλοι ξυνίζουν όταν μιλάει έτσι. Εγώ είμαι σε φάση, master, you're right. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι ο τύπος, ρε, ο τύπος είναι και αυτός ψηλός. Είναι επειδή είχαμε μιλήσει 2-3 φορές και ο τύπος είναι τρομακτικός, ρε, όντως είναι τρομακτικός. Είναι παππούς, είναι τρομακτικός, δηλαδή. Γι' αυτό και ο Νίλ Άνταμς τον έφερε το Σούστερ πολύ εύκολα βόλτα. Γιατί πάντα του πουλάγε, ας πούμε, για να του πουλήσει οποιαδήποτε ιδέα, του την πουλάγε με ένα scientific fact, με ένα επιστημονικό στοιχείο το οποίο συμβαίνει όντως. Ότι λέω όλη αυτή την ιστορία γιατί επιστημονικά ισχύει αυτό. Είναι κλασικό. Τέλος πάντων, μικρή παρένθεση. Απλώς, παιδιά, ναι, είναι πολύ μεγάλος master σαν Inker. Όλοι αυτοί... Για μένα, ξέρεις τι, είναι σημαντικά τα 60s, αλλά... Και ας είναι η κλασική περίοδος. Στα 80s γίνανε τα πολύ πολύ μεγάλα πράγματα στα κόμιξ. Και αν ξεφύγουμε και αυτό που λέγατε τώρα μου. Παιδιά από την DC κυρίως. Η Marvel για μένα ήταν λίγο στάσιμη. Στα 80s. Στα crime, εκεί Kinder Devil για αυτά ήταν αλλού. Η DC έκανε φοβερά πράγματα. Καταρχήν βγήκε το Watchmen, έτσι. Ναι, ναι. Οπότε μετά από αυτό τι να πεις. Λοιπόν, η Marvel πιστεύω ότι εγώ και το Squadron Supreme. Τη φρένα. Η Marvel τη δεκαετία του 70 ήταν σε μια ξέφρενη πορεία. Οι δημιουργοί είχαν ξεφύγει εντελώς, ας πούμε, κάναν ό,τι θέλανε. Δεν υπήρχε εμπόδιο, editors ήταν αστείο. Και όταν υπάρχει καλλιτεχνική ελευθερία, μπορείς να φτιάξεις καταπληκτικά πράγματα. Yeah. Όταν έχεις από πάνω σου έναν δικτατορίσκο, ο οποίος δεν σε αφήνει να αναπνεύσεις. Ναι, μεν. Ναι, για τον καλλιτεχνικό τύχη. Έτσι, θα βγουν και καλά. Δεν λέω ότι προς Θεού βγήκανε και καλά. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις μόνο με one way που λέμε. Δηλαδή, ναι, μεν κάποιος σε κατευθύνει έτσι, αλλά είναι τέχνη. Δεν μπορούμε ας πάμε λίγο. Ας πάμε και λίγο στη DC στα 80s, στη DC Comics. Εκεί δεν έχουν πολλές πληροφορίες. Καταρχήν εμφανίζονται όλοι οι μεγάλοι Άγγλοι συγγραφείς. Του κάνουν μαζί την εισαγωγή και φτιάχνουν αριστουργήματα. Έρχεται ο Alan Moore, κάνει το Swamp Thing. Είναι, δηλαδή, με τη Invasion. Πήρανε και πολλούς από τη Marvel. Και μετά δημιουργεί τη μαγιά για να γίνει το Vertigo Line. Δηλαδή αυτός ο τρόπος, αυτό που λέμε εμείς τώρα, που δημιουργούμε εμείς στο σινεμά με το Weird Greek Cinema, δημιουργήθηκε τότε στην ουσιαστικά... Η πρώτη μαγιά δεν ήταν όμως η DC, ήταν τα magazines της Marvel. Εκεί δημιουργήθηκε αυτό το είδους αφήγηση. Εκεί όμως φέρνοντας τους συγγραφείς τους Άγγλους, έκανε πολύ μεγάλη, πολύ έξυπνη κίνηση η DC. Οι Αμερικανοί συγγραφείς δεν είναι τόσο λογοτεχνίζοντες. Είναι περισσότερο fast track συγγραφείς. Οι Άγγλοι συγγραφείς... Έχουν και παιδεία. Μάλιστα εκπαιδευμένοι να βγάζουν νοήματα σε πολύ μικρό χώρο.
Ναι. Γιατί οι περισσότεροι ήρθαν από το 2000 AD στην ναι. Αμερική, όπου τους δίνανε 4 σελίδες και έπρεπε να φτιάξουν μια ολοκληρωμένη ιστορία. Αυτοί λοιπόν απελευθερώσαν τρομακτικές δυνάμεις στην Αμερική, όταν τους δώσαν 22 και 24 και 30 σελίδες. Σκέψου τώρα για ένα συγγραφέα, ο οποίος μπορούσε σε 4 σελίδες να σου βγάλει συμπυκνωμένο νόημα, τι ακριβώς θα έκανε σε 30 σελίδες. Και μετά αυτοί κάνανε παπάδες. Η DC πιστεύω ότι την ξεπερνάει τη Marvel στα ATS. Η Marvel έμεινε στάσιμη, επένδυσε στους σούπερ ήρωες με τον ναι. παραδοσιακό τρόπο του παλαβού του Shooter. Ενώ η DC αποφάσισε να τους αναμορφώσει. Βασίλη, θα ήθελα να πω το εξής, ότι η Marvel ξεκίνησε με το Amazing Fantasy, και τις ιστορίες που κρατούσαν 6 σελίδες, όπως ήταν τα EC Comics, Suspense Crime Stories κτλ. Και μέσα σε 6 σελίδες ο Ditko, ο Kirby, μαζί με τον Stan Lee βγάζαν μια ολόκληρη ιστορία. Τι γίνεται τώρα? Όντως αυτή τη φόρμα την έχασε η Marvel. Ξαναεπανήλθε αυτή η φόρμα που μέσα σε 2 σελίδες είχε γίνει ο Spider-Man διάσημος και είχε πεθάνει ο θείος του και αποφάσισε να γίνει ήρωας. Αυτό τα τρομερά δισελίδα origin stories που γίνεται ο χαμός, δεν καταλαβαίνεις. Είναι απίστευτα δυναμικά. Και τα βλέπεις στο Watchmen που βλέπεις το origin του Rorschach σε 2-4 σελίδες και λες τώρα νιώθω ότι διάβασα 50 σελίδες βιβλίο, ξέρω εγώ. Είναι τρομακτικό όντως αυτό το skill το οποίο είχαν οι Βρετανοί μέσω του 2000 AD. Και το origin του Rorschach αυτό, το τεύχος, το Watchmen το 6, ναι. το 6 είναι, το θεωρώ το καλύτερο single issue, εγώ προσωπικά πάλι, έτσι, στην ιστορία των παγκόσμιων comics. Single issue, όχι σειρά. Αυτό ήταν τόσο συγκλονιστικά, τόσο δομημένο, παρότι έχει ψευδο επιστήμη μέσα. Δηλαδή χρησιμοποιεί και κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ακριβώς επιστημονικά όσον αφορά τον τρόπο που γίνεται μια ψυχανάλυση. Παρ' όλα αυτά ήταν τόσο τρομακτικά μπροστά αυτό το πράγμα. Γραφτήκανε τόσο πολλά ίδια, περίπου, όχι origin, και ιστορίες βασισμένες στον τρόπο του Alan Moore. Έκανε μόδα. Ο άνθρωπος, αυτό το τεύχος ήταν πραγματικά συγκλονιστικό, δηλαδή ήταν τρομερό, τρομερό, απίστευτο. Ναι. Αυτό που έκανε, ξέρετε τι μου θυμίζει ο Alan Moore. Έξι πάνελ. Κόρτα, με 6 πάνελ σε κάθε σελίδα. Ναι. Αυτό ξέρει. Εννιά νομίζω, όχι νομίζω. Ναι. Ή 9 έβαζε, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Αυτό ξέρεις τι όλο είναι. Όλο το Watchmen είναι γεωμετρικά χωρισμένο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ξέρεις τι είναι. Το framing του Watchmen δεν είναι τυχαία που επέλεξε τον Gibbons. Το framing του Watchmen είναι ακριβώς το τρίστυλο framing στις εφημερίδες από 1800 κάτι, από το Yellow Kid, μέχρι τον Hogarth και τον Alex Raymond και τον Foster, που είχες τρίστυλες μεγάλες εφημερίδες και στην κάτω στήλη είχες τα 6 frames με τον Flash Gordon ή τον Bruce Valiant και απλώς κάποιος το γύρισε και το έκανε comics που πουλιόντουσαν τα πρώτα φάνης και ήταν 6 τετράγωνα και πήρε την κλασική αμερικάνικη δομή των comics και έπαιξε μόνο με αυτή. Όλο το comics. Πήρε μια σταθερά και πρέπει να το έκανε σε συνεννόηση με τον Gibbons. Δεν ξέρω αν ήταν δικιά του διάλογα, εγώ πιστεύω ήταν και τον δύο ιδέα. Και επανέφερε την ρίζα του αμερικάνικου κόμιξ, που ήταν πολύ γρήγορη εξέλιξη. Όταν διαβάζεις Flash Gordon, Alex Raymond, γίνεται ο κακός χαμός, μέσα σε 3 frame έχουν πολεμήσει, έχουν σκοτωθεί, έχουν φύγει. Μου θυμίζει, ναι. όταν διαβάζεις, ας πούμε, Πλούταρχο, που διαβάζεις παράλληλους βίους, και μέσα σε μια παράγραφο έχουν γίνει 2 πολέμοι, έχουν καεί 3 χωριά και ο άλλος έχει φύγει. Και λες τώρα, όπα, τι έγινε. Η απίστευτα συμπυκνωμένη πληροφορία. Αυτό είναι ο λόγος που μου αρέσουν περισσότερο τα αμερικάνικα κόμιξ, τα αγγλοαμερικάνικα, γιατί έχεις απίστευτα πολλή πληροφορία μέσα σε 3 frame, σε 6 frame. Και τα ενδιάμεσα, από το frame 1 στο 6, μπορεί να είναι 10 χρόνια, ξέρω, μπορεί να είναι μια εβδομάδα, αλλά στο μυαλό σου σε αφήνει τόσο πολύ χώρο, που αρχίζει η φαντασία σου, ας το πούμε, και οργιάζει. Αυτό είναι για μένα το δυνατό στοιχείο των Αμερικάνικων. Αντίστοιχα στα Ιαπωνικά, το δυνατό του σημείο είναι ότι μένουν πολύ στην εκφραστικότητα και υπάρχει ένας τηλεοπτικό, όχι ένας κινηματογραφικός χρόνος, γιατί είναι κοντά στο άνιμε. Ναι, αυτό είναι το δυνατό του σημείο, γιατί μπαίνεις ακόμη πιο κοντά στη λεπτομέρεια, υπάρχουν λιγότεροι διάλογοι, η ιστορία εξελίσσεται ακόμη πιο αργά, ας πούμε. Και είναι άλλος τρόπος με τον οποίο μπαίνεις μέσα στον ήρωα, ναι, και στην ιστορία. Στα αμερικάνικα μπαίνεις μέσα στον ήρωα, γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη, το τι έγινε μεταξύ όλων αυτών. Δηλαδή, διαβάζεις το τέφος του Ρόρσαχ και μπορείς να φανταστείς 100.000 τέχη μόνο σου το τι συνέβη ενδιάμεσα. Αυτό. Ναι, είναι 2 σχολές διαφορετικές. Ναι.
Και εδώ έχουμε ένα πάντρεμα της αγγλικής ουσιαστικά λογοτεχνίσουσας αφήγησης με το αμερικανικό format. Ναι. Και αυτό το πάντρεμα ήταν συγκλονιστικό. Τα αγγλικά στάνταρ. Θα σου πω γιατί εμένα μου αρέσουν περισσότερο από τα ευρωπαϊκά, ας πούμε. Γιατί δεν είναι φορμαλιστικά. Τα αμερικάνικα κόμικς είναι αυτό που έχει σημασία είναι το σενάριο. Γι' αυτό πάντοτε οι Αμερικανοί βάζουν, όταν τοποθετούν τους δημιουργούς, βάζουν το σενάριογράφο πρώτα. Αντίθετα, ο νέος τρόπος αντίληψης που ξεκίνησε μετά τη δεκαετία του 70 στην Ευρώπη, θεωρεί ότι τα κόμιξ πρέπει να είναι τα κόμιξ του δημιουργού. Και ο δημιουργός πρέπει να είναι αυτός ο οποίος φτιάχνει και το σενάριο. Όταν δεν μπορεί να το φτιάξει το σενάριο, προσλαμβάνει ένα συγγραφέα, άρα είναι δευτερεύουσα σημασία του συγγραφέα. Γι' αυτό και τοποθετούν πρώτα το σχεδιαστή οι Ευρωπαίοι. Και αυτό το έχει περάσει η Βαβέλ και στους Έλληνες, ας πούμε, εκδότες, και πάντοτε τοποθετούν τον σχεδιαστή μπροστά τους. Αν υπάρχει συγγραφέα, που είναι σπάνιο. Τώρα έχουν εμφανιστεί μερικοί. Λοιπόν, γι' αυτό συμπαθώ τους Αμερικανούς, γιατί για μένα, όταν φτιάχνει κόμιξ, είναι μια ιστορία. Μια ιστορία πρέπει να την πει. Για να πει την ιστορία, χρειάζεται ένα συγγραφέα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει συγγραφέα, δεν υπάρχει ιστορία. Yeah. Μπορεί να βρει ένα πολύ καλό ζωγράφο, καταπληκτικό, να σου φτιάξει 7-8 πίνακες και να πα κάπου να του δει. Yeah. Μια ιστορία όμως δεν μπορεί να τη φτιάξει. Όπως το έχω ξαναπεί και παλιά, έχουν βρει ρομπότ που μπορούν να κάνουν ένα τέλειο κόμικ. Να σου φτιάξουν ένα κόμικ και ένα ρομπότ να στο κάνει και να σου μοιάζει και με Alan Moore και με Neil Adams, ας πούμε. Yeah. Σχεδόν. Έτσι, βασισμένο σε φωτογραφίες. Και να σου βρει την τεχνοτροπία του Neil Adams να στο κάνει τέλειο. Δεν μπορούν να βρουν όμως ένα ρομπότ να σου φτιάξει μια ιστορία. Αδύνατο. Έχεις δίκιο. Δεν έχει τη βασική σκέψη να στη δημιουργήσει, να αναπλάσει. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Έχει τη δυνατότητα της αντιγραφής. Πέραν τούτου δεν μπορεί να σου κάνει. Γι' αυτό για μένα τα αμερικάνικα κόμιξ είναι σημαντικότερα, σαν, πώς το λέμε. Και μάλιστα για μένα. Ένα στην πολύ ιστορία των κόμιξ, την παγκόσμια ιστορία. Αυτά. Όχι, σε αυτό που λέει ο Βασίλης έχει πολύ δίκιο. Και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο ατόπιμα που είχε κάνει η Marvel τα τέλη του 80, αρχές 90, είναι επειδή είχαν εμφανιστεί ο Jim Lee, ο Rob, ας πούμε, τότε που κάνανε X-Force και ξέρω εγώ. Πιστέψανε ότι αρχίσαν να επεμβαίνουν τόσο πολύ στους συγγραφείς, δηλαδή στον Claremont, στη Louis Simonson που έκανε τους New Mutants, σε σημείο που τα σενάρια, ας πούμε, και των δύο δεν βγάζανε νόημα. Και γι' αυτό το λόγο αναγκαστήκαν και φύγανε το τίτλο. Και κάπου συνεχίσανε μόνοι τους και εντάξει, ήταν πραγματικά, ειδικά του Jim Lee τα σενάρια και του Rob, ήταν σκουπίδια από λιγότερο. Ναι. Δεν μπορούσαν να γράψουν. Γιάννη και Βασίλη... Ναι, Γιάννη και Βασίλη... Και τη βιομηχανία, το έχετε καταλάβει αυτό. Ναι, ναι. Όπως χειρίστηκε τους δημιουργούς, ισχύει αυτό. Γιάννη και Βασίλη, θα ήθελα να σας πω ότι για μένα πιο πολύ σημασία από τα σενάρια έχουν, επειδή ήμουν και μεγάλωσα και στα 90's, έχουν οι Miss. Και μιλάω για την ύπαρξη, γενικότερα την όλη κατάσταση που έπαιρνε στο κόμιξ, γιατί οι Miss ήταν τεράστιοι και οι Gomez ήταν έτσι, είχαν μια μέση τέτοια. Εντάξει, τρομερό σενάριο. Δεν ήταν απαραίτητο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι και τόσο απαραίτητο. Κάπου δεν μονοποιούμε και λίγο τα 90, γιατί βγήκαν και καλές ιστορίες. Ο Μπάσικα, ας πούμε, με τον Πέρες, τους Avengers, Κέρντικο κτλ. Αλλά αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι κάπου βασιστήκαν, ας πούμε, στη Marvel. Νομίζω πρέπει να είχε φύγει και ο Σούτερ τότε. Βασιστήκαν, ας πούμε, στο Superstar που είχαν βγει. Ποιος ήταν ο κάνει Μπάφαλο. Ποιος? Καταρχήν ξεκίνησε η καταστροφή από τον Τόμ Ντεφάλκο. Και μετά ανέλαβε ο Χάρας και τα ισοπαίδωσε όλα. Ναι, ναι. Η Marvel τι έκανε. Είδε την τρομερή δημοφιλία των artist. Βγήκανε μια γενιά πολύ δυναμικών artist. Superstar. Ήταν ο McFarlane, ήταν διάφοροι. Ο Σιλβέστρι. Ήταν πάρα πολύ. Ο Σιλβέστρι, μπράβο, ναι, ναι. Όλοι αυτοί βγήκανε μαζικά. Οι συγκεκριμένοι είχαν τρομερή απήχηση. Δηλαδή, ανεβάσαν πάρα πολύ τις πωλήσεις. Η Marvel πίστεψε ότι θα μπορέσει να στηρίξει μια βιομηχανία μόνο σε ωραίο σχέδιο. Φύγαν όλοι οι συγγραφείς, ουσιαστικά. Ναι, και την πάτησαν. Τους απορρόφησαν να αριστερήσει και τους καλούς συγγραφείς τους είχε όλους η DC. Η DC λειτουργούσε με ακριβώς αντίθετο. Όμως η Marvel είχε τη δύναμη τότε. Γιατί είχε τη Vertigo. Γιατί είχε τη Vertigo, γι' αυτό ήταν έξυπνη η DC. Ναι, δεν μπούλε... Όχι, κοίταξε, είναι αυτό που λέει και ο... Παιδιά, η Vertigo δεν έκανε μεγάλες πωλήσεις. Όμως δεν έκανε πωλήσεις, ναι. Τα trade πωλήσεις. Αυτό έκανε ένα μεγάλο πρεστή στη DC, η οποία απορροφούσε σημαντικούς ανθρώπους, ας πούμε, και γενικότερα της δημιουργίας. Και μπορούσαν και πηγαίναν και στους υπόλοιπους τίτλους. Φαντάζομαι ότι η Marvel άργησε πάρα πολύ να φτιάξει εταιρεία σαν τη Vertigo όταν έκανε την Icon. Η Icon έβγαλε τρομερά πράγματα. Έβγαλε Criminal, έχει βγάλει Kick-Ass, έχει βγάλει 1002. Αλλά άργησε πολλά χρόνια να το κατάφερε. Θυμάσαι το Max που είχε δοκιμάσει σε μια φάση.
Αυτό και το Μάξ, αυτό ήταν πολύ σωστό. Πλησίαζε αυτό. Ναι. Και μετά γίνεται η μεγάλη καταστροφή, γιατί τι έπαθε η Marvel. Όλοι της μεγάλη, όλοι μαζικό, Σιλίδιν, οι μεγάλοι της σχεδιαστές, σηκώνονται και φεύγουν. Ναι. Την παρατάνε και χωρίς σχεδιαστές και χωρίς σεναριογράφους. Και μετά έχει τον DJ Τζίτσεστερ, ο οποίος έγραφα συναρτησίες στον Daredevil, ας πούμε. Όπου για να καταλάβεις τι συνέβη, πρέπει να παίζεις ναρκωτικά, ας πούμε, και πάλι την καταλάβαινε. Και διάφορους άλλους τρελούς επιστήμονες, όπως τον Howard Mackie και διάφορους άλλους, ας πούμε. Δηλαδή, αστεία πράγματα. Τι ξέρετε την ιστορία... Είπες, όχι, πια. Λοιπόν, την ιστορία, την είχατε σαν ντοκιμαντεράκι. Η ιστορία όταν πήρανε ο Liefeld, ο Todd McFarlane και κάποιος άλλος ήταν μαζί, όταν κλείσανε τον Jim Lee. Ο Jim Lee ήταν το νούμερο ένα στην Marvel. Ωραία, ήταν το νούμερο ένα. Όταν κλείσανε τον Jim Lee και τον βγάλανε από τη Marvel, η Marvel και η DC ήταν κοντά, ήταν στο Manhattan τα γραφεία, όταν ήταν ακόμη η DC στο Manhattan, και πήρανε τον Jim Lee, τον πήγανε, δεν είχε ξαναπάει ποτέ, τον πήγανε μέσα στην DC Comics, πιτσιρικάδες όλοι τα μυαλά στον αέρα, κάνουν meeting και τους λένε, λοιπόν, εμείς κάνουμε δικιά μας εταιρεία, φεύγουμε και από τη Marvel και από σας, πήραμε και τον Jim Lee, ήρθαμε να σας πούμε ότι και ο Jim Lee δεν θα δουλέψει για σας, πήραμε εμείς. Και φύγανε! Και μένουν οι άλλοι. Πρώτη φορά μπήκε ο Jim Lee μέσα. Ω, ξέρω εγώ, σαν πάλι στρελαθήκατε, παθάνε ζημιά. Ναι, και απλώς ήταν σαν punk συγκρότημα. Ήταν σαν pop punk, δεν ξέρω, ένα περίεργο πράγμα. Ναι, πιστεύω ότι ήταν εκεί η πρώτη γενιά που ήταν από πάλι. Ναι, αυτό. Λίγο αλυτάμπουρες, παιδί μου. Αυτοί και... τι κάνουνε, πηγαίνουνε και ουσιαστικά εδώ γίνεται η μεγάλη καταστροφή των κόμιξ, γιατί καταραίει η Marvel, η οποία Marvel ουσιαστικά ξεφουσκώνει σαν ένα μπαλόνι, σαν το ελληνικό κράχ έγινε εδώ. και παρασύρει όλη τη βιομηχανία μαζί. Μένουν χωρίς δουλειά δεκάδες artists και χάνει ας πούμε το κοινό το ενδιαφέρον του εντελώς για τα κόμιξ. Πιστεύει ότι είναι σκουπίδια πλέον. Η Match σιγά σιγά ξεφουσκώνει και αυτή. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή... Σχετικά υπάρχει... γρήγορα. Πολύ, όχι, η Image κρατήθηκε λίγο, γιατί είχε τα πολύ μεγάλα ονόματα. Με τα ενίχια και με τα δόντια κάπως κρατήθηκε. Η Marvel κατέρευσε δραματικά. Μιλάμε για πωλήσεις οι οποίες πέφτανε 60 και 70%. Κλείνανε τίτλοι ο ένας μετά τον άλλο. Αναγκαστήκαν να την κόψουν σε κομμάτια, αν θυμόσαστε τότε, και να μπορούσαν να την πουλήσουν τμηματικά. Ναι. Είχε φανηρήσει, μπήκε σε ειδικό νόμο. Και επειδή ήταν η προστασία της αμερικανικής κουλτούρας, κάπως τη σώσανε, εν πάση περιπτώσει. Και στη συνέχεια βέβαια ξέρουμε ότι π.χ. του Λάρσεν ο τίτλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος τότε ξεκινάει με το νούμερο 1,7 εκατομμύρια πωλήσεις το Savage Dragon, αυτή τη στιγμή πουλάει 2,5 με 3.000 αντίτυπα. Αναγία βοήθα. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί που έχει φτάσει η βιομηχανία έτσι. Δεν είναι βιομηχανία. Είχαν ξεκινήσει και με τα variants, τα εξώφυλλα, με ξέρεις και όλα αυτά. Τα άλλα, εκείνα τα πρισματικά εξώφυλλα, ξέρω, είχαν σαλτάρει άνθρωποι. Ναι. Το νούμερο ένα X-Men του Jim Lee πούλησε, θα σας πω νούμερο, παιδιά, 7,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Ναι. Αυτά τα τρία πρώτα τεύχη. 3,5 εκατομμύρια. Θυμάμαι αυτό. Τα τρία πρώτα... Θα ήθελα να πω ότι... που είχε κλείσει την τριλογία του Μαγνέτου ήταν καταπληκτικά η τέτοια, τα τρία πρώτα που είχε κάνει ο Κλέρμοντ. Ναι. Μετά σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά η τριλογία αυτή που ήταν το τέλος, ας πούμε, του Μαγνέτου που πεθαίνει στο τέλος ήταν πάρα πολύ καλά. Μετά, αν ήθελα πολύ. Πώς? Κοιτάξτε, δεν ήταν άσχημα. Εγώ δεν είπα ότι ήταν άσχημα τα τέτοια, παιδιά. Όχι, όχι. Αλλά... όσο ήταν ο Κλέρμοντ, έβλεπε υπήρχε μια ποιότητα, παιδί μου. Ήταν η τελευταία καλή ιστορία που είχα διαβάσει X-Men. Μετά δηλαδή. Πάρα πολύ. Θυμάμαι τον Κλέρμοντ σε κάποια τεύχη. Υπήρχε μια ιστορία. Είχε φύγει εδώ και πολύ καιρό. Ήταν μεταγενέστερη ιστορία. Από εκεί που έφευγε, ουσιαστικά ο Κλέρμοντ κάποια στιγμή επανέρχεται στο σεξ. Το τρίτο τεύχος έφυγε το 90. Στο τρίτο τεύχος. Ναι. Και μετά επανέρχεται πάλι ο Κλέρμοντ και ξεκινάει μια. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Το Extreme X-Men νομίζω πρέπει να έχει κάνει. Θυμάμαι μια ιστορία που έγραφε ο Κλέρμοντ, στην οποία υπήρχαν κάποιοι χαρακτήρες ολοκένουργοι. Δηλαδή εμφανιζόντουσαν κάτι villains, δεν θυμάμαι ακριβώς, με υπερδυνάμεις. Τους εμφανίζει λοιπόν στην ιστορία και είναι τόσο μπερδεμένο το σενάριο που ο artist δεν καταλαβαίνει πώς να τους ζωγραφίσει.
Αυτό το πράγμα έδειχνε ότι ο Κλέρμοντ πλέον είχε τελειώσει σαν συγγραφέας. Ναι. Δεν μπορούσε άλλο. Είχε, δηλαδή ήταν πλέον... Συνήθως όταν κλείνεις και ένα μεγάλο σάγκα, το παθαίνουν πολύ αυτό. Εγώ έχω να πω ότι η εποχή των 80s ήταν LSD, ξέρω εγώ. Οι 60s, 80s εκεί ήταν τα ψυχοτρόπα. Τα 90s, το 90s ήταν κοκαίνη. Ήταν κόκα. Κοίτα, κοίτα. Το 90s και το 70s. 80s και 70s θα πέρανε οι καλλιτέχνες. Από τα 90s θα πέρανε οι αναγνώστες. Σωστό. Στην φάραν σελίδες, ρε. Ναι. Γενικώς τα 90s ήταν. Αυτή τη στιγμή η βιομηχανία για να έχει μικρύνει τόσο πολύ ήταν τα 90s. Ναι, έγινε το crash. Πόσο ελληνικό χρηματιστήριο τώρα είναι σε αυτές τις 700-800 μονάδες. Έφτιαξε η περίοδος εκείνη τότε που έγινε χαμός. Θέλω να πω ένα όνομα. Ένα όνομα. Γούλφμαν. Ο Γούλφμαν είναι εντάξει, ένας θρυλικός συγγραφέας. Ένα συγγραφέα ο οποίο έχει αφήσει ιστορία κυρίω με το Tomb of Dracula, έχει κάνει πολλέ σειρέ. Γιατί είπαμε για έτη, γι' αυτό. Έκανε πολλού ήρωε, αυτό ήταν το τρόπο. Έκανε πολλού ήρωε. Έχει δουλέψει παντού, έτσι. Ναι. Η πιο γνωστή του σειρά είναι το Tomb of Dracula. Το οποίο το πήρε από άλλου, αλλά το απογείωσε. Ναι. Ήταν ένα καλό συγγραφέα. Δεν πιστεύω ότι ήταν τρομερό συγγραφέα. Ένα καλό συγγραφέα τη 7th. Ναι. Σημαντικός είναι, εντάξει, δεν τον θεωρώ κάτι το τρομερό. Αλλά στο Tomb of Dracula όμως, πραγματικά έκανε μερικές καταπληκτικές ιστορίες, για να πούμε και την αλήθεια. Έχει γράψει και μερικά πέσια κόμιξ, έχει γράψει μερικά καλά. Είναι ένας συγγραφέας σημαντικός για την αμερικάνικη σκηνή. Αλλά δεν τον θεωρώ ότι είναι ο φοβερός συγγραφέας, ας πούμε. Εγώ θα σας πω ποιος είναι ο μεγαλύτερος συγγραφέας στα 70's. Είναι φυσικά ο Steve Gerber. Εννοείται. Αυτό είναι ο μεγάλο συγγραφέα. Με συντριπτική διαφορά από τις πόλεις. Ναι. Και αν θέλετε έναν δεύτερο, είναι ένας ο οποίος δεν είναι τόσο γνωστός. Είναι ο Μαγκρέγκορ. Το μικρό το όνομα το θυμάμαι τώρα. Ο οποίος έγραφε με έναν εντελώς αντισυμβατικό τρόπο. Είναι αυτός που είχε κάνει τα θρυλικά Black Panther τότε. Ναι. Ο Ντόν Μαγκρέγκορ. Δεν έχει δημοσιεύσει στην Ελλάδα αυτή η σειρά. Ο οποίος πραγματικά έγραφε και ξεχνούσε ότι υπήρχε σχέδιο. Τόσο απίστευτο ήταν. Είχε ξεκινήσει το Jungle Action, τότε έτσι λεγόταν η σειρά του Black Panther. Έκανε καταπληκτική δουλειά, αλλά φυσικά είχαν αποφασίσει να φέρουν τον Kirby τότε στη Marvel να επιστρέψει. Και ο Kirby επέμενε να πάρει τον Black Panther, το Black Panther. Το δημιούργημα, και τον έστειλαν αδιάβαστο τον Άμυρο τον Μαγκρέκο. Και δώσαν τη σειρά στον Kirby, ο οποίος φυσικά από εκεί που ήταν μια απίστευτη σειρά. Τρομακτικά επίπεδο εγκεφαλικού, την μετέφερε σε επίπεδο 13χρονο, ας πούμε. Βέβαια, τα σχέδια στον Black Panther που εκεί ήταν απίστευτα. Αλλά η σειρά ήταν ψηλό, εντάξει, λίγο αφελή, θα έλεγα. Ναι. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό συγγραφέα στα 70's. Αλλά για μένα ο καλύτερος είναι με διαφορά ο Gerber, ο οποίος έχει κάνει το Howard the Duck, έχει κάνει το Omega the Unknown, που για μένα είναι από τα καλύτερα super hero comics όλων των εποχών. Έχει δουλέψει σε όλες τις εταιρείες. Έχει κάνει Son of Satan, έχει δουλέψει στους Defenders. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος ήταν πολύ μπροστά την εποχή του. Αυτός ήταν για μένα. Πέθανε εδώ και μερικά χρόνια. 5-6 χρόνια νομίζω έχει πεθάνει. Στα 70's όμως ήταν με διαφορά ο καλύτερος συγγραφέας που υπήρχε. Αγαπημένοι σεναριογράφοι και σκητσογράφοι, πρόσωπα που δεν αναφέραμε από τα 80's στη Marvel και στη DC. Θέλετε να πείτε κάποια. Ναι, 80's γενικότερα. Καλά, εγώ μεγάλη αγάπη έχω στο Roy Thomas. Επειδή, ας πούμε, ήταν και προάγγελος του Cosmic Marvel και έγραψε και ιστοριάρες στο Avengers, στο Vision Saga, το Ultron Saga. Θυμάμαι μάλιστα χαρακτηριστικά όταν τελειώνει και το Ultron Saga που έχει το πείμα του Σέλεϊ με το Ζημάντιας, που είναι το παιδάκι και παίζει με το, ναι, με το κεφάλι του ρομπότ του Ultron. Είναι αυτό ότι είχε περάσει και το τελικό σενάριο. Τζόμπου σχέμα σχέδιο. Ναι, ναι, απίστευτος, απίστευτος. Ο Τζορτ Τούσκα, πολύ μεγάλη αγάπη σας σχεδιαστής. Ο Ρος Άντριου, πολύ μεγάλη αγάπη. Με αυτόν ουσιαστικά γνωρίσαμε τη Νέα Υόρκη. Εμείς στην Ελλάδα. Αυτή είναι σε βεντιάριδες όμως. Σου είπε για... Ναι, ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και τώρα για έτης. Για έτης, εντάξει. Και ποιο να μένω, το Μίλλερ, το Ρομίτα, ο οποίος μου άρεσε πολύ, ό,τι δουλειά έχει κάνει. Ο Σιλβέστρη.
που είχε δουλέψει στο X-Men. Καλά, όλοι είναι προς το τέλος βέβαια του 80. Ποιους άλλους? Ο Μαζουτσέλη, Θεός, άντε, για. Εντάξει, Θεός τώρα, την έλεγα. Δεν υπάρχει. Το Born Again για μένα είναι το καλύτερο Daredevil σάγκα που βγήκε ποτέ. Εμένα και το χρησιμοποιήσαμε και στο τηλεοπτικό, έτσι. Ναι, ναι. Το Born Again για μένα είναι το καλύτερο κόμμα που βγήκε στον πλανήτη. Βασίλειο. Ναι, είναι, για μένα είναι η καλύτερη ιστορία που έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου. Μα το Θεό, το διάβασα 14 χρονών. Το διαβάζω κάθε χρόνο. Για μένα είναι η καλύτερη ιστορία που γράψει ο Μίλλερ. Είναι το απόλυτο ντουέτο. Είναι το καλύτερο κόμιξ που έχω δει ποτέ. Και πρόσεξε. Δεν. Και πρόσεξε και η. Πώς το λέμε. Και η Karen Page πορνοστάρ, έτσι. Ρε, τι, που για μια πρέζα έδωσε το όνομα του Daredevil. Έτσι ξεκινάει το κόμιξ. Το διάβασα 14 χρόνια και έλεγα: όπα, τι έγινε εδώ πέρα, παιδιά. Όπα, τι έγινε, όπα. Μας πιάσανε. Είχα πάρει το 86 ένα τεύχος του Amazing Spider-Man. Δεν ήξερα τι έπαιζε με Daredevil. Και υπάρχει μια συνάντηση που τον καλεί ο Daredevil, ο οποίος είναι κοιμάτης στο άσυλο και του λέει: είναι μισότρελος τώρα. Είναι στη φάση, ξέρεις, που είναι εκεί στο κρυσφύγιο τώρα, παιδί μου, με τη μάνα του, την καλόγρια. Και του λέει: πρόσεξε, αξίριστο στο μεταξύ. Λέω: τι γίνεται, ρε παιδί μου. Πρόσεξε, ο Kingpin έχει μάθει τα πάντα για μένα, με κατάστρεψε, μπορεί να καταστρέψει και εσένα, και ο Parker έχει φύγει μισότρελος από εκεί μέσα. Και λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά, σε αυτό το τίτλο, ξέρεις, πρωτόγνωρο. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, επίσης, και δεύτερη καταπληκτική σειρά στον Daredevil ιστοριών. Για μένα η Νοσέτη, δεν ξέρω. Η Νοσέτη που ανέλαβε μετά. Ναι, έχει, ναι, μαζί με τον Τζόνι. Με τον Ρομίτα, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η περίοδος. Είναι η προηγούμενη περίοδος του Ντάνιο Νίλ, σενάριο, ναι. Και σχέδιο πάλι Μαντζουκέλη είναι, με τον Μίκα Σίν. Από ποιο το Gladiator κιόλας. Τον φοβερό βίλεν. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η ιστορία είναι η δεύτερη για μένα καλύτερη. Ντάνιο Νίλ, καταπληκτικός συγγραφέας, ο Ντάνιο Νίλ, όπου δείχνει έναν βίλεν που δεν τον έχουμε ξαναδεί τώρα. Απίστευτα πρωτόγωνο, χωρίς καμία... κανέναν ενδιασμό, ο οποίος από ό,τι θυμάμαι πηγαίνει και γκόμενα τη γυναίκα του Φόλκη. Αυτή τη στιγμή έκανε. Και τη έκανε και τρελάνε. Και ο Μαντζουκέλη να κάνει παπάδες, ας πούμε. Απίστευτος κι αυτός. Το Daredevil έχει μερικές καταπληκτικές ιστορίες, πραγματικά, στη δεκαετία του 80. Όντως, απίστευτο. Το Daredevil γενικότερα είναι... Πάει, τον είχαν καλέσει και σε ένα πάρτι και πήγε, τα έκανε όλα. Ο συγκεκριμένος, τον είχαν καλέσει σε κάποιο πάρτι, δεν ξέρω, είχε γίνει μάστ στην καλή κοινωνία, τώρα η γυναίκα του Φόγγι τον είχε καλέσει και πήγανε μέσα, αρχίζαν, παίρνανε γκόμενες, ορμάγανε. Ναι, που πήγανε αυτοίς, αυτούς με τους άλλους δύο και τα κάνανε, ναι, τρώγανε και τα κοτόπουλα. Αυτή η ιστορία με τον Μίκα Σίν είναι πραγματικά συγκλονιστικό, όλο το χτίσιμο που το κάνανε. Ήταν απίστευτο. Δηλαδή, εκεί λες, αυτό ήταν υψηλή τέχνη. Και ένα από τα πολύ αγαπημένα. Δεν είχαν διώξει το σούπερ τότε, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Εσύ, Βασίλη, σίγουρα το θυμάσαι. Ένα από τα πολύ, πολύ αγαπημένα μου το είχε του Daredevil με την Οσέντη ήταν που έκανε Χριστούγεννα στο μπαρ. Και είχε συζήτηση με τον. Με Defoid Mary, λες. Εσένα θα σ' άρεσε πολύ και Defoid Mary. Μ' άρεσε πολύ, μ' άρεσε πολύ. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι ήταν και πραγματικά η γυναίκα που έγραψε το χαρακτήρα, αλλά τον έγραψε πολύ ζωφερά, ήταν πολύ δυνατή. Γιατί μας παρουσιάζουν και κάτι. Τέχνη, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν φτάνουν στο επίπεδο του Ντάνιο Νίλ. Ναι. Ο Νίλ ήταν καταπληκτικός. Δηλαδή αυτά τα τέχνη ήταν συγκλονιστικά. Ήταν καλή καινοτζέν, αλλά ήταν και κυρίως ήτανε... το απίστευτο σχέδιο του Τζόνι του Ρομίτα. Του Ρομίτα. Εμένα μας πολύ έγινε το τεύχος, αν το θυμάσαι, που είχε περάσει τα Χριστούγεννα στο μπαρ. Ναι, και μιλάει με. Πολύ ωραίο τεύχος. Φοβερό τεύχος. Και τα Inferno τεύχη ήταν πολύ ωραία. Τα Inferno είναι. Το Inferno που είχε γίνει με το Σιλβέρ. Ναι, ναι. Κάτσε, τα έχω εδώ πέρα κάπου. Έδειχνε το Μεφίστο, νομίζω, στο Daredevil. Γιατί ήταν ο Μεφίστο στο Daredevil. Πρωταγωνιστή του σημεία. Ναι, ναι. Η Γκόλα στο Daredevil ήταν ο Μεφίστο και μετά είχε όλο αυτό το σάγκα, ας πούμε, που είχε πάει στην κόλαση. Είχε και το γιο του Μεφίστο, τον δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε εκείνο το τέρα. Ναι, ναι, με τα πλοκάμια που ήταν λίγο κθούλου. Αυτό, ναι, ο. Πώς τον λέγανε, δεν πάμε. Εντάξει, εκεί Κώστα. Εδώ, αυτή είναι η συλλογή μου, ναι. Εμένα η συλλογή μου είναι. Κοίτα, έβγαλα κάποια Daredevil. Εδώ έχω Λιγουίξ. Ω, Νάτι, τι φωνή. Και μετά, παιδιά, από όλους αυτούς τους μεγάλους δημιουργούς, έρχεται. Α, Μαντζουκέλη. Έρχεται ο DJ Τσίτσεστερ. Αυτός ο
Και τα κάνει όλα μπάχαλη. Παιδιά, παιδιά, εξώφυλλο. Ωραία. Αυτό, αυτό είναι πραγματικά αριστούργημα. Αυτό είναι από τα τελευταία και τα τέτοια που ήρθε μετά και τα έκανε ο Κλάους Τζάνσον σχέδιο ήταν ωραία. Ναι. Μερικά από αυτά ήταν πολύ καλά. Η πλάκα είναι ότι είχα δει κάποια περίοδο, ας πούμε, που ψάχνα να βρω τα μολύβια του, του Μίλλερ και έβλεπα από το κλασικό run με την Ελέκθρα στο Daredevil και ήταν πολύ πιο καθαρά από τη μαυρίλα που τους είχε βάλει μετά ο, ο Τζάνσον. Δηλαδή ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Ο, ήταν πιο Μίλλερ δηλαδή ο... Ο Τζάνσον δεν είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ και σου δεν δένουν με κάποιους. Εγώ βάζω μερικές σελίδες από τον Born Again που βρήκα. Καλά, εντάξει, δεν παίζει. Παιδιά, η επανέκδοση που έχει γίνει από τη Marvel είναι άθλια. Τα pulp τα παλιά που είναι πιο σκούρα, τα χρώματα είναι τέλεια. Μόνο η DC κάνει καλές επανεκδόσεις. Η Marvel η επανεκδόση είναι ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Τα έχει επαναχρωματίσει. Τα έχει επαναχρωματίσει και τα έχει κάνει δύο τόνους πιο ανοιχτά. Ενώ η DC όταν τα ξανατυπώνει. Τα τυπώνει σε pulp χαρτί, ακόμη και Adam Strange, είναι τυπωμένα τέλεια τα χρώματα. Κοίτα εδώ χώρος που έκανε ο Μαρτσέλ, κοίτα εδώ κατάσταση. Οι καινούργιοι αναγνώστες δεν μπορούν να το διαβάσουν αυτό πια, ναι. Το τέλειο pulp. Θέλουν κάτι πιο πολύ τέλειο. Ναι, όχι, αυτό το ακούω και εγώ καμιά φορά και λένε παλιό τυπό σχεδίου και λέω τι λέτε ρε παιδιά, μακάρι να σχεδιάζανε και τώρα έτσι. Αλλά σε αυτό που λέει ο Κώστας έχει δίκιο, γιατί κοίταγα τη διάφορα trade που είχαν βγει από Σιλβέστη Κλέρμοντ με τον Μπρουτ Σάγκα και στον επαναχρωματισμό χάνανε δηλαδή το 50%. Ναι, το 50%. Εμείς τα έχουμε μάθει έτσι όμως, παιδιά. Αν τα είχαμε διαβάσει. Ναι, καλά, σε αυτό έχεις δίκιο. Μπορεί να, να θεωρούσαμε ότι αυτό το ευτελίσει, ας πούμε, τελείως. Ναι, ναι. Γιατί έχεις τότε δίκιο. Ο τρόπος με τον οποίο τα φτιάχνανε ήταν πιο φθηνό. Γι' αυτό ήταν και φθηνά τα κόμιξ. Α, κι άλλο. Σταμάτησε να, να ήθελε καλύτερα, καλύτερο χαρτί. Αυτό οδήγησε στην άνοδο τη στιγμή του κόμικ και στο τέλος το να καταρρεύσει. Δηλαδή έπρεπε το κόμικ να είναι έτσι πάλι-πάλι για να μπορεί να επιβιώσει. Να είναι φθηνό, δηλαδή να είναι προσβάσιμο. Και άλλη μια πληροφορία που μάθαμε μετά από χρόνια, ας πούμε, που είδα τη συνέντευξη με τον Ρόι Τόμας και τον Στάλιν, δεν ήξερα ότι σταμάτησε ο Άνταμ Γουόρλοκ επειδή δεν είχαν χαρτί, σταμάτησε να του στέλνει λέει ο Καναδάς. Α, ναι, αυτό δεν είπε, αυτό ήταν απίστευτο. Ναι, εγώ νόμιζα ότι ήταν. Θα ασχολήσει. Και λέει, όχι, λέτε, μια εισαγωγή από Καναδά που έχει τα, τα δέντρα του χαρτιού. Ναι. Και τώρα τα περισσότερα Αμερικάνικα, όλα τα Αμερικάνικα τυπώνονταν πάρα πολλά χρόνια απευθείας στον Καναδά για να γλιτώνουν έξοδα. Θα συμμετέχω στην κουβέντα. Μη σας ενοχλεί, απλώς εγώ κοιτάω, θέλω να βρω κάτι. Συνεχίστε. Απλώς, όχι, όχι, βρέσω. Όχι, βρέσω, βρέσω, με την ησυχία σου. Εντάξει, μιλάμε. Ναι, ναι. Ήταν τα 80's. Ήταν σημαντικά, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τώρα. Απλώς η Marvel για μένα εξαιτίας του Shooter δεν έβγαλε αυτό. Όχι, σε αυτό συμφωνώ και εγώ ότι δεν μπορεί ένας καλλιτέχνης να δουλέψει, ας πούμε, με κάποιον. Ναι, αν παιδιά, ήταν... καταργεί οποιοδήποτε κόμικ δεν είναι super hero. Δηλαδή καταργεί τα western comics, καταργεί τα horror comics. Αφήνει μόνο το The Nam, θυμάμαι, ποιο άλλο. Και όλα τα άλλα δεν ήταν super hero. Τα graphic novel που είχαν βγει, κάτι Epic Illustrated, είχαν βγει εκείνη την περίοδο. Αυτό στα βγαλωθείτε, έτσι έγινε το Epic. Εδώ είναι ιστορία. Καταρχήν, γενικότερα, ο Shooter ήθελε να δώσει... το καλό που έκανε ο Shooter ήταν ότι προσπάθησε να φτιάξει και Create a Round. Δηλαδή, να το κάνει στο στυλ του ευρωπαϊκού. Και έκανε το Epic Illustrated, που όλες οι δουλειές μέσα, σχεδόν όλες, ήταν Create a Round. Και ξεκίνησε μέσα να δημιουργείται και το μεταμόρφωση της Όντιση, όπου εμφανίζεται ο Van Dreadstar, που λέγαμε πριν. Ναι. Εκεί κάνει την πρώτη εμφάνιση. Και μετά του δίνει τον τίτλο. Ο Στάρλ ήταν ο μόνος τύπος που δεν μάσαγε με τον Σούτερ. Καλώς ήταν, δεν μάσαγε τίποτα. Ναι, η πλάκα ήταν στο τέτοιο ότι στη συνέντευξη που λέει σε κάποια φάση του λέει ο Ρόι Τόμας, ήρθες, λέει, δεν σε συμπάθησε, λέει ο Στάρλ. Σου δώσαμε και περιοδικό να κλείνει, λέει, δεν μπορείς να κάνεις, λέει, χειρότερη αρχή. Ο Στάνλι, ναι, δεν του άρεσε το... Ναι, δεν τον πήγε, δεν τον πήγε. Το σχεδιαστικά, όχι σαν... Σχεδιαστικά δεν πήγε. Και στο μεταξύ ήταν και η πρώτη φορά που είδα ότι είχε φτιάξει, ο πρώτος που είχε φτιάξει, δηλαδή ήταν ο ίδιος που είχε κάνει τον μπάστ του... Πρέπει να το δες, Βασίλη, εσύ, το podcast. Το που είχε φτιάξει το μπάστ του Θάνος. Ναι, αυτός το είχε κάνει. Ο ίδιος ναι, ο Στάνλι, πάρα πολύ κάνει. Ναι. Ήταν καλός γλύπτης. Ενδεχομένως να μπορούσε να κάνει καριέρα και σαν γλύπτης. Ίσως γι' αυτό είχε το κόλλημα και τον έκανε στάτους και, στο...
και στο annual με τους Avengers. Δεν αποκλείεται. Ναι. Γιατί έμοιαζε και λίγο. Ναι. Έχεις δίκιο. Γενικώς ο Στάρλιν, παιδιά, είναι μια ιδιοφυΐα, το ξέρουμε, αλλά είναι και ένας συγγραφέας μεγάλος, έτσι. Γιατί τα έχεις διαβάσει τα τελευταία, Βασίλη. Πώς? Τα τελευταία τα έχεις διαβάσει, τα γράφη που έχει βγάλει με το Θάνο. Τα διαβάζω, παιδιά, αλλά με δυσκολία. Δυσκολία. Δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, αυτοί οι χαρακτήρες για μένα θα πρέπει... Ναι, αναπτύχθηκαν, εντάξει, πολύ ωραία, ναι. Ας περάσουμε σε κάτι άλλο. Γιατί ο Στάρλιν πρέπει επιτέλους να αποδείξει ότι μπορεί να γράψει και κάποιους άλλους χαρακτήρες. Δεν είναι κακό να δοκιμάσει και κάποιους καινούριους. Είχε δοκιμάσει σε μια εταιρεία, θυμάμαι, είχε κάνει κάποια... Αρχές 2000, τα είχα πάρει, ναι. Μπραβούρα. Ήταν μια σειρά που λεγόταν Μπραβούρα, μια line, και είχε κάνει το The Breed. Με κάτι τέρατα, αν θυμάσαι. Το θυμάσαι αυτό. Α, εγώ λέω άλλο, ρε. Εγώ λέω ένα space κάτι που λεγόταν, που ήταν ένας ήρωας τύπου Captain Marvel, αλλά... Adam Strange, Captain Marvel. Και ένα άλλο που ήταν ένα παιδί, αυτό ήταν 2004-2006. Α, ναι, ναι, αυτό που σου λέω εγώ είναι πιο παλιό, έχεις δίκιο. Ναι, αυτό δεν ήταν άσχημα. Κοίτα. Εντάξει, δεν είναι και τρομερό. Για μένα δεν ξέρω το τελευταίο που έχει βγάλει πόσο καλό είναι, το story που έβγαλε στο Kickstarter, αλλά αν τον πάρει μια εταιρεία, τον Στάλιν, και τον πιέσει πολύ και βάλει και κάποιον δημιουργό καινούριο και καθίσουν και τα βάλουν κάτω και πούνε ότι θα κάνουμε ένα universe από το μηδέν, μπορείς να χτυπήσεις φλέβα. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να δημιουργήσουν χαρακτήρες. Το πιστεύω αυτό. Απλώς θέλει σωστό edit και σωστή κατεύθυνση. Δεν θέλει να απορροφεί και ο ίδιος. Περιμένετε, ναι, παιδιά. Να σας πω αυτό. Να τα ακούσουμε και άλλοι. Εσύ να ακούσουμε το που το ξέρεις. Ο Στάρλιν, όλους οι χαρακτήρες που έχει είναι αντεγραμμένοι. Δηλαδή, ο Captain Marvel τον πήρε έτοιμο όπως τον είχε αναμορφώσει ο προηγούμενος σχεδιαστής. Η ιστορία είναι ίδια. Δηλαδή, του άλλαξε, όταν είχε το μεταμόρφωση Odyssey, του άλλαξε τρία πράγματα. Δεν του άλλαξε τίποτα ουσιαστικά. Ο Thanos είναι από τον Dark Side. Δεν είναι από τον Dark Side. Στην εμφάνιση τον έκανε να μοιάζει. Όχι, στην εμφάνιση τον έκανε να μοιάζει με τον Dark Side. Είχε προσπαθήσει να τον κάνει να μοιάζει με έναν άλλο γύρο. Δεν θυμάμαι τώρα, από το Kirby Universe της DC. Ναι, το αλλά όχι. Είναι αντιγραφή και αυτός ούτε να το κάνει. Τα άκουσα τι είπε. Ναι, δεν τα λέει και πολύ. Δεν λέει και την άλλη. Ρε, εσύ, και το Watchmen είναι αντιγραφή από όλο το... Και το Watchmen είναι αντιγραφή από όλο το DC Universe. Που δεν τον αφήσει να βγάλει αυτούς τους ήρωες και έκανε καινούργιους. Δεν έχει να λέει. Είναι από τους ήρωες... Την εταιρεία, ναι. Που είχε απορροφή στο DC. Η Γκαμόρα... Όχι σαν... Είναι πιο βαλιά. Έχει πάρει μία horror hostess του Εστεμπάν Μαρότο και την έχει αντιγράψει ακριβώς. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ίδια, με το δικτυωτό, τα πάντα. Ο Dragon Destroyer είναι αντιγραφή από τον πρώτο ήρωα του Stan Lee, του Destroyer. Ένας ήρωας Golden Age. Δεν υπάρχει ήρωας του Starlin ο οποίος να μην αντιγραφεί. Όμως, αντιγραφή μορφική. Γιατί μορφική. Όσον αφορά τον χαρακτήρα, εννοείται ότι ο Στάλιν είναι εδώ και είναι παρέστατο. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός ήμουνα του Στάλιν. Όμως ανακυκλώνεται. Θα πρέπει κάποια στιγμή να φτιάξει κάτι καινούριο, εντελώς καινούριο. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει. Γιατί πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Όχι σαν σχεδιαστής. Σχεδιαστής για μένα δεν υπάρχει Στάλιν, είναι και πάρα πολλά χρόνια. Σαν συγγραφέας. Γιατί ο σχεδιαστής Στάλιν πέθανε. Με το δεύτερο τεύχος του μεταμόρφωση Odyssey. Από εκεί και μετά ένας σχεδιαστής ο οποίος θα έλεγε κανείς ότι μιμείται ίσως το Στάλιν και μάλιστα όχι και ωραία. Λοιπόν, θα σου πω, κάποια είναι καλά. Δηλαδή εμένα μου αρέσει η δουλειά του ακόμη από θέμα προοπτικής και στα τελευταία που έχει κάνει. Δεν είναι. Να τραβάς τα μαλλιά σου. Έχεις την ανατομία. Θα σου πω κάτι. Εμένα δεν με ενοχλεί η σπασμένη ανατομία σε ένα σκητσογράφο. Ο σκητσογράφος όταν κάνει κόμιξ πρέπει να έχει storytelling. Μπορείς να μου κάνει συνέχεια λάθος όλους τους μυς, Kirby. Αν έχει storytelling, έχεις το πάσο. Τελείωσε. Δηλαδή δεν θέλω κάτι άλλο. Έχεις δίκιο. Αλλά τι έκανε πριν. Ναι, παιδί μου, έχασε. Το ίδιο έπαθε και ο Μίλλερ. Ο Μίλλερ ήθελε. Ο Μίλλερ άργησε να το πάθει όμως. Επί πάρα πολλά χρόνια ήταν πολύ καλό. Ο άλλος εδώ πάθε μια δραματική πτώση. Δηλαδή ανεξήγητη. Ακόμα δηλαδή. Πρόσεξε, τα πάρε στις σιωγόνα, σε κάνουν να πας σε ένα επίπεδο παραπέρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσεις να σχεδιάζεις. Ο άνθρωπος ξέχασε να σχεδιάζει. Θυμάμαι το Dread Star, το οποίο ήταν μερικά τέφια. Ο Dread Star δεν είναι πιο... Σταματήστε τον.
Το πρόβλημα ότι δεν γνώριζε τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούσε. Δεν τα γνώριζε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στον Τέστα. Ναι, εμένα πάντως η τελευταία του δουλειά που είχε κάνει στο Θάνος μ' άρεσε. Αυτό που διάβασε πρώτο. Και ειδικά τα δύο τελευταία που είναι με τον Ντέβις μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή μου θυμίζει παλιό καλό Στάρλινγκ. Θα μου πεις δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό ή κακό. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Και δεν ξέρω που θα το πάει και μακάρι να το τελειώσει κιόλας, γιατί λέει ότι είναι και το τελευταίο κεφάλαιο, ας πούμε, στην πορεία του ήρωα. Τώρα από εκεί και πέρα. Μακάρι να είναι καλό. Μακάρι να αναστηθεί. Τι να πω. Πάντως όλοι οι δημιουργοί περνάνε μια περίοδο τροματικής άνθησης. Παραδείγματος που λέγαμε για τον Στάνλι, έτσι. Ο Στάνλι όλα τα έκανε από το 1961 μέχρι το 1966 maximum. Δηλαδή μέσα σε 5 χρόνια ήταν στο πικ της δημιουργίας. Από εκεί και μετά ο Στάνλι δεν υπάρχει. Οτιδήποτε έγραψε μετά ήταν μέτριο. Ήτανε απίστευτα κακό, όπως ας πούμε το Seahulk το ένα που έγραψε, γιατί τη Seahulk την έχει δημιουργήσει ο Stan Lee, το οποίο δεν διαβάζεται αυτό, είναι αδύνατο. Ή στην DC που πήγε και του δώσανε και έκανε αυτούς είναι ήρωες. Ήτανε φρικτό αυτό, δηλαδή αυτό που έκανε στην DC, λες παιδιά σταματήστε τον, πρέπει να πω μην τα πει. Έχεις απόλυτο δίκιο και με προβληματίζει και εμένα σε κάποια πράγματα, δηλαδή αναρωτιέμαι καμιά φορά τι είναι προτιμότερο, να έχεις ας πούμε κάποιον διαχπεραιωτή ο οποίος γράφει μέτρια πάντα ή κάποιο δημιουργό που θα κάνει 5 πράγματα τα οποία θα μείνουν. Δηλαδή αυτό το βλέπεις και στη μουσική. Έβλεπες ας πούμε άλμπουμ και εμένα. Γιάννη, αλλά πρόσεξε. Υπάρχουν δημιουργοί όπως ο Will Eisner, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια που δημιουργούσε έχει ένα επίπεδο τρομερό. Υπάρχουν δημιουργοί τέτοιοι. Αλλά είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή είναι ένα στους χίλιους. Δηλαδή το παίρνω έτσι. Οι δημιουργοί έχουν μια περίοδο που για κάποιο λόγο που δεν μπορούμε να τον εξηγήσουμε, που κάνουν. Πραγματικά είναι το πικ τους. Και κάποιοι καταραίουν δραματικά όπως ο Στάρλιν. Σαν σχεδιαστής, όχι σαν συγγραφέας. Σαν συγγραφέας, το Gauntlet είναι πολύ καλή δουλειά το Gauntlet. Και έχει κάνει και το Death in the Family στην DC, το οποίο είναι καταπληκτικό. Ναι, απίστευτο. Έχει κάνει και το The Cult στην DC, με τον Batman. Ναι, πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Έχει κάνει πολύ καλές δουλειές ο Στάρλιν, σαν συγγραφέας. Σαν σχεδιαστής κατέρευσε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή, να κάνει αυτούς τους παπάδες όταν ήταν 22-23 χρονών. Και μετά, ξέρω εγώ, όταν είναι ένας έμπειρος καλλιτέχνης να σχεδιάζει έτσι. Καλά, έχει αλλάξει. Ναι. Δεν άλλαξε στυλ όπως έκανε. Παραδείγματος χάρη, ο Μίλλερ αλλάζει στυλ. Ξεκινάει να αλλάζει στυλ εντελώς με το Electra Lives Again. Ναι. Αλλά βλέπεις ότι είναι τρομερός σχεδιαστής. Ναι. Φαίνεται. Ο Στάρλιν δεν άλλαξε στυλ σχεδίου. Το σχέδιο το ίδιο ήταν. Δηλαδή, σαν να έχει συρρυκνωθεί κατά κάποιο. Σαν να ξέχασε, σαν να επαφέρει. Ξέρεις τι, θα σου πω. Και να μην μπορεί να τραβήξει. Είναι θέμα ανάγκης. Είναι εμφανές πιο εύκολα σε σκητσογράφους που κάνουν κόμιξ να γίνεται πιο απλοϊκό και με το απλοϊκό μπορείς να το πας και στο λάθος το σχέδιό τους. Γιατί βρίσκουν έναν τρόπο με λιγότερες γραμμές και με πιο απλά σχήματα να μπορέσουν να πούν μια ιστορία, γιατί περνάνε τα χρόνια και δεν θέλουν να κάθονται να υδρώνουν πάνω από το σχεδιαστήριο και λογικό είναι, θέλουν να πούν την ιστορία, ωραία. Και αυτό το παθαίνουν συνήθως οι σκητσογράφοι που κάνουν και δικά τους σενάρια. Από τα 23 στα 24 δεν εξηγείται αυτή η κατάρρευση. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος πέρασε μια περίοδο τρομερής, δηλαδή ότι έκανε, ξέρω εγώ, 600 τέφη και ταύτισε και λέει τώρα παιδιά θα σχεδιάζω γρήγορα. Δεν πέρασαν τόσο πολλά χρόνια. Υπάρχει και δύο εξηγήσεις. Η πιο βασική εξήγηση, εκτός βέβαια το ότι σταμάτησε τα παρεστησίου γόνα, ήταν ότι η γυναίκα που είχε παντρευτεί τότε, η Νταΐνα Γκρατσιούνας, ήταν ζωγράφος, η οποία τον ενθάρρυνε να σταματήσει να χρησιμοποιεί ανατομία. Κυρίως μελάνια και να αφοσιωθεί στο χρώμα. Ο Στάν λοιπόν σταματάει να ασχολείται με ανατομία, μπράβο το πες τώρα, σταματάει να ασχολείται με αυτό που το δούλευε τότε πάρα πολύ σκληρά και πηγαίνει ξαφνικά να γίνει painter. Και δεν το ξέρω. Ρίχνοντας το βάρος λοιπόν στο painting, αφήνει και ατονεί το τρομερό του ταλέντο στο μολύβι και το μελάνωμα. Ο Νίλ Άνταμς. Ο Νίλ Άνταμς ακόμη και τώρα ποτέ δεν έχει χάσει το σχέδιό του, η ανατομία του είναι εξωφρενική. Παράδειγμα. Ο Νίλ Άνταμς χρησιμοποιεί συνέχεια φωτογραφίες. Έβλεπα κάτι Ra's al Ghul που έκανε για commission και έλεγα τι έγινε εδώ, όπα, τι συμβαίνει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Το σχέδιο που έχει ήταν και τότε μπροστά και τώρα είναι μπροστά. Αυτές οι μορφές που είναι έτοιμες να ανατιναχτούν και εμείς και τα χέρια που έρχονται έτσι περίεργα για αυτά ήταν πάντα πολύ μπροστά. Αλλά πάντα χρησιμοποιεί φωτογραφία. Πάντα χρησιμοποιεί φωτογραφία. Πάντα. Αθλητές πάντα.
Ο Θάνος, όλοι αυτοί οι φουσκωμένοι, όλοι οι μύες, αυτές οι πόζες δεν είναι από φωτογραφίες. Ναι, δουλεύει πολύ από μνήμη. Μεγαλότητα δημιουργούσε. Ναι. Ήταν τρομερό. Είχε σίγουρα και κάποια. Μελετούσε και άλλους artist, αλλά αυτά που έκανε ήταν. Δηλαδή, αυτές οι πόζες που έχει στο Μεταμόρφωση Όντιση και, και σε αυτή την ιστορία με τον controller που είπε πριν ο Γιάννης. Λες, παιδιά, πώς το έκανε αυτό. Και μετά, όταν βγήκε το τέλειο. Οτιδήποτε λιγότερο, παραδείγματος χάρη. Μετά κάθεσαι και βλέπεις το Death of Captain Marvel. Το οποίο Death of Captain Marvel, σαν ιστορία, είναι καταπληκτικό. Έτσι. Πολύ ωραία ιστορία. Είναι συγκλονιστική, είναι συγκινητική, όλα καλά. Μόνο το εξώφυλλο να δεις, τις πόζες που έχει ο Thor εκεί, λάθος όλα σχεδιασμένα, αναλογίες. Τα τράβαγε μόνο. Τράβαγε τα πόδια. Εκεί που καθόταν ο Captain Marvel, έκανε ένα πόδι τεράστιο. Όλα αυτό είναι. Φίλε, αντίθετα πριν. Που ήταν, πόσο ήταν, δηλαδή το 82 βγαίνει το Death of Captain Marvel, το Captain Marvel το τελευταίο τεύχος το έκανε το 77 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Έκανε το 5-6 χρόνια. Ρε παιδιά, το Warlock σταματάει το 78, δεν είναι δυνατό να καταρρεύσει έτσι. Δεν είναι ανεξήγητο. Η μίξη που είχε με τη γυναίκα. Να γίνει painter και ανακατέλειψε τη μελέτη που έκανε ως comic artist. Αυτό το οποίο ξέρει και στο μυαλό του, πιθανώς ας πούμε να είναι ένα βήμα για αυτόν παραπέρα. Δηλαδή σε εμάς δεν αρέσει. Πιθανώς μπορεί να το ανοίξει δρόμο. Εκφράζει. Ναι, ναι. Εγώ τον θεωρώ πιο σημαντικό σαν σεναριογράφο γενικότερα το Στάλιν. Οπότε αν κάπου έχασε την ανατομία του και έγινε πιο απλό κτλ., εμένα δεν με χαλάει. Δηλαδή δεν είναι ότι είχαμε έναν Νιλ Άνταμς και ξαφνικά έγινε, ξέρω εγώ. Και τώρα που είπαμε για μεγάλη διαφορά καλλιτεχνών, αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση, παιδιά, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή ήταν η μεταμόρφωση από τους καινούριους που είχε ο Ντεωτάτο, ο Τζούνιορ, ο οποίος ξεκίνησε σαν κλόνος του Τζιμ Λι. Και για μένα μου άρεσε και το φίλιο που είχε τότε. Τα τελευταία χρόνια, μιλάμε, είναι μια δεκαετία σχεδόν. Έχει ξεφύγει απίστευτα. Έτσι. Ναι. Είναι σαν τον πατέρα του και ακόμα καλύτερα. Ο Ρον Γκαρνέι έχετε δει τι κάνει με τον Γκόναν τώρα. Εμένα πάντα μου άρεσε ο Ρον Γκαρνέι. Από τότε που τον είχα. Άντε, γεια. Και Daredevil έκανε κάτι άρρωστα. Ναι. Πάντως, επειδή είπε ο Γιάννης για τους κλόνους του Neil Adams, ο καλύτερος κλόνος του Neil Adams ήταν ο Travis Charest. Έχω καλύτερο. Ναι. Έχω καλύτερο. Δεν είναι πολύ γνωστός. Salve Luto. Το ξέρω. Task Force. Πρόσεξε, όχι σας. Ο Salve Luto, ναι, είναι εισάξι. Σαν κλόνες. Δηλαδή, ο Σαλ Βελούτο ξέφυγε περισσότερο. Ο Τράβις Τσάρις πάτησε πάνω στο Τζιμ Λι και μπορείς να πεις, αν δεις Τζιμ Λι, το καλύτερο του Τζιμ Λι, το καλύτερο του Τράβις Τσάρις, θα πεις αυτός είναι καλύτερο σχεδιασμός. Τράβις Τσάρις, ναι. Μεγάλο ταλέντο. Όπως ο Λαντρών που έκανε τον Γκέιμπλ που ήταν Κίρμπι. Δηλαδή, εγώ λέω time travel. Ναι. Και είδα τελευταία. Κίρμπι τελείως. Έλεγες αναγεννήθηκε ο Κίρμπι. Ναι, εγώ θέλω να. Είναι αργά. Όπως ξέφυγε τελείως από εκείνο το σημείο και μετά. Δηλαδή τα πράγματα που έκανε μετά ήταν καταπληκτικά. Ναι. Δηλαδή πάτησε, βρήκε το δικό του στυλ. Συμφωνούμε. Εγώ θα ήθελα να σου πω. Είναι λίγο αργά. Έχουμε γράψει 2 podcast. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Μάθαμε και πράγματα δηλαδή, που δεν τα ήξερα κιόλα. Και από σένα και από τον Βασίλη. Και ήταν πολύ ωραία. Δεν το είχα ξανακάνει, sorry αν σας έμπαινα σφήνα δεξιά. Το άλλο Σάββατο, αν πάνε όλα καλά, θα μπορούσαμε να ξαναγράψουμε. Το δούμε. Αν μπορείτε κι εσείς. Έχει φάση. Είναι ωραία. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία και στους δυο σας στα επόμενα σας βήματα. Τα περιμένουμε με πολύ αγάπη. Πάω και στους Solaris, γιατί μόνο εκεί θα βρω και τους λίσταρχους. Αλλού εδώ βόρεια προάστια δεν τους έχω βρει. Δεν μπορείς να βρεις τώρα, γιατί έχει αποσυρθεί από την Αθήνα, καταλαβες. Ο Σόλαρης θα το έχει, σίγουρα. Έχει πάει μόνο επαρχία. Έχει πάει επαρχία. Και στον Τότζο θα το πεις, λογικά. Στο Μαρούς, στον Τότζο, αν πες καλά, επειδή δεν υπάρχει σε μαγαζιά, παιδιά. Εμείς δεν θέλουμε να το πάμε σε βιβλιοπωλεία. Και μου το δίδησε η Δέσποινα και από ένα άλλο βιβλιοπωλείο, πάλι στα Εξάρχεια. Όχι στα Εξάρχεια είναι εκεί. Ο Αλφιός. Μόνο αυτοί το έχουν. Δηλαδή μου το ζητήσανε. Εγώ δεν ήθελα να το πάω στα βιβλιοπωλεία. Είναι προϊόν περιπτέρου. Περιπτέρου, ναι. Από τη στιγμή που μου το ζητήσανε όμως, εντάξει, θα πω στη Δέσποινα, όχι. Εννοείται ότι στο πήγα. Και ο Αλφιός, ο οποίος είναι κάποιοι που εξειδικεύονται στη βιβλιογραφία των λιστάρχων και στα λιστάρχικά διηγήματα και αυτά, μανιακοί με το είδος, οι οποίοι δεν μπορούσαν να με τις το πάνε. Εντάξει, μου το ζητήσαν οι άνθρωποι και το πήραν αμέσως. Και έχουν δώσει και 30 τέφη με στη πίση.
35. Τέλεια. Παρόλη τη ας πούμε λογοκρισία που δεν ήταν λογοκρισία. Του Ζούκεμπερκ, ναι. Από το δεύτερο. Καταγγελίες φάγαμε. Δηλαδή, φάγαμε καταγγελίες μας. Καταγγείλαν οι φίλοι μας εδώ. Τι να πω, ρε γαμώ. Είχε πολύ γυμνό και καλά. Εγώ θα έλεγα στο επόμενο. Στο επόμενο να γράψουμε για άμα ψήνεστε... Ας πάρουμε και ένα θέμα που θα θέλετε κι εσείς. Εγώ θα γράψουμε και ένα για Star Wars γενικά. Άμα σας ενδιαφέρει. Για Star Wars, κοίτα, για Star Wars εγώ αμαρτήσω. Απλώς δεν είμαι τόσο γνώστης. Οπότε, Βασίλη, είσαι τρέκι, ε. Τίποτα δεν είμαι. Εγώ δεν είσαι ούτε. Planet of the Apes, τι είσαι. Τα έχω δει, το Trek τα έχω δει όλα, έτσι. Αλλά δεν ήμουν, εγώ να σου πω, ξέρεις ποιο ήταν το αγαπημένο μου, επειδή είμαι σε βρισκάρισα. Ήταν το Space 2001 με τον Μάρτιν Λαντάου. Και την μάγια του. Το 1999, τι λες τώρα. Ναι. Καλτήλα, φοβερή σειρά. Η μάγια. Η πρώτη σεζόν, έτσι. Και από τον Dr. Who και από όλα. Ωραία, να πάνε πρώτη... και εσύ το Star Wars, Space 1999, τέλος. Η πρώτη σεζόν είναι αριστούργημα. Ειδικά η πρώτη σεζόν που ήταν εξ ολοκλήρου Βρετανική. Ναι, αλλά είναι τρίτη μάγια όμως. Πρόσεξε, Γιάννη. Ναι, σε αυτό συμφωνώ κι εγώ. Επίσης η σειρά αυτή τελειώνει με ένα καταπληκτικό επεισόδιο, απίστευτο, ένα τρομερό επεισόδιο με και τα τέρατα που όλοι βλέπουν. Το Μέταφος. Τους βλέπουν, μπράβο, που τους βλέπουν όλοι ότι είναι άνθρωποι κανονικοί και ο μόνος ο οποίος τους βλέπει ως τέρατα είναι ο Κένινγκ. Το οποίο ο Βασίλη είναι η ίδια με τον Νέον. Ίδια. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Είναι ίδια και έχουν νομίζω 2 χρόνια διαφορά πριν τα έχει φτιάξει ο Στάρλε. Πριν κλείσω, ναι, ισχύει. Πριν κλείσω, θα ήθελα να σας πω το εξής. Έχω φτιάξει ένα group στο Facebook, το οποίο λέγεται Space 1999 και Planet of the Apes έχει μόνο το μαγαζί. Άμα θέλετε, κάντε έτοιμο να μπείτε μέσα. Έχω ποστάρει πολλά πράγματα. Και βάζουμε Planet of the Apes, παλιές ταινίες και Space 1999. Το Space 1999 το λατρεύω, είναι αριστούργημα. Έχω δει την πρώτη σεζόν, τη δεύτερη δεν έχω καταφέρει να τη δω γιατί κάπου έγινε λίγο πολύ, πολύ cult. Ενώ η πρώτη μου αρέσει που είναι πιο έτσι horror, space horror. Η πρώτη είναι sci-fi, είναι καταπληκτική. Τη δεύτερη δεν την πάλεψα πολύ. Δεν την πάλεψα. Πρέπει να τη δω. Είναι καλύτερη δεύτερη. Όχι, όχι. Όχι, είναι πολύ καλύτερη δεύτερη. Άσε ρε. Η πρώτη είναι. Καλά, εντάξει. Βλέπεις τη διαφορά, ξέρεις πώς μπήκαν οι Αμερικάνοι παραγωγοί της στην πρώτη σεζόν. Ναι, και τα κάνανε όλα γυφταριά τελείως. Το Λαντάου είναι μόνος του, ας πούμε, δεν κινείται, ξέρω εγώ, η Μπάρμπαρα. Στη δεύτερη με το που ξεκινάει με την πιστόλα, παπ, ξέρεις, αρχίζει γρόβολα, ξέρεις, μουσική γρήγορη. Στην πρώτη φιλοσοφία, βρετανική κάμερα, έτσι λίγο Ιταλο χώρο. Είναι η σειρά η οποία ενέπνευσε πολλά πράγματα. Δηλαδή, ενέπνευσε το Battlestar Galactica, δηλαδή το ότι υπήρχε ένα τσουλίνο. Δεν μου άρεσε η Galactica, παιδιά. Όχι, από την άποψη. Το παλιό. Το παλιό ή το καινούριο. Ποια είναι αυτό. Το παλιό, το ATIS. Το παλιό, ναι, όχι το καινούριο. Το καινούριο δεν το έχω. Είναι το καινούριο είναι ίσως η καλύτερη science fiction σειρά όλων των εποχών. Ναι, θα το λατρέψει σίγουρα. Εντάξει. Από θέμα σεναρίου, δηλαδή. Το παλιό είναι, και εμένα δεν μ' άρεσε. Το καινούριο. Είχε γίνει μεγάλο δώρο για το παλιό. Δηλαδή είχε πολλού φάνου και εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε καθόλου. Ούτε εμένα μ' άρεσε. Δηλαδή, το καινούριο είναι η καλύτερη. Είναι καταπληκτικό. Ναι. Είναι καταπληκτικό. Έχω ακούσει, μπράβο, έχει δίκιο. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλό. Είναι καταπληκτικό. Θα το δούμε, θα το δούμε κι αυτό. Εγώ σας λέω ότι η καλύτερη τηλεοπτική σειρά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι το Sherlock. Με τον Κάμπερμπατς. Παιδιά! Το Sherlock. Ναι. Έχεις δίκιο. Να σας πω κάτι τελευταίο. Λοιπόν, άμα θέλω να προσθέσεις κάτι, μη σας. Βγήκε σειρά. Πώς λέγεται, ρε γαμώτο. Είναι από του Μάρτιν, από μια σειρά βιβλίων, ένα βιβλίο που είναι space horror. Είναι mini series, 10 επεισόδια, βγήκε από το Netflix. Και δεν υπάρχουν space horror σειρές. Δηλαδή, η τελευταία space horror σειρά ήταν το Space 1999 που είχα δει. Δεν έχω δει κάτι άλλο. Φανατικός ο Μάρτιν Μαρβελάκης, έτσι. Γραμμάτα στο Stan Lee και το Jack Kirby. Αν ήμουν στη διεύθυνση που δεν έγινε ποτέ, δεν υπάρχει τέτοιο. Αλλά αν με κάποιο τρόπο ήμουν για λίγο στη διεύθυνση της Marvel, θα τους έλεγα, ωραία, βγάζουμε όλα τα λεφτά μας και παίρνουμε το Μάρτιν να κάνει Fantastic Four για 2 χρόνια. Θα πέφτουν κεφάλια, δεν συμφέρει. Και γιατί θα το έκανα αυτό, θα σου πω γιατί. Γιατί θα το έκανα αυτό. Μα γιατί... ο Μαδούρος
Ήταν φαν, ο Μάρτιν, παιδιά, ήταν hardcore φαν μέχρι και που δεν πάει το Fantastic Four. Αν δώσει αυτόν τον άνθρωπο να κάνει Fantastic Four. Για την κάβλα του θα το έκανε. Παιδιά, θα το έκανε και θα έλεγε. Όχι, θα το έκανε, θα έκλαιγε. Θα έλεγε μου δώσει το Fantastic Four. Και εσύ είναι ο Μάρτιν, παιδιά, ήταν από του βασικού που γράφανε γράμματα στη Marvel για του Fantastic Four. Ναι, είχα βρει τα γράμματα του εγώ και στου Avengers και στου. Μα λέω κι εγώ, οικογένεια Stark. Τι είναι αυτά, κάτι μου βρωμάει εδώ πέρα. Έλατε. Κάτι άλλο που θέλετε να συμπληρώσετε, να πείτε κάτι που... Βασίλη. Τα είπαμε όλα, νομίζω ότι... Ναι. Μακάρι να ήμασταν... μακάρι δηλαδή, βλέπω τα παιδιά τώρα, να είχαν γεννηθεί στην εποχή του Γιάννη και τη δικιά μου. Εσείς είναι ναι, συμφωνώ κι εγώ. Γιατί... Και να μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα κόμιξ. Γιατί θυμάμαι στο σχολείο, εγώ ήμουν από τους ελάχιστους που διαβάζανε Marvel. Ναι. Από τα παιδιά, όλοι διαβάζαν κόμιξ. Όλοι τάξη διαβάζε. Από τα 40 παιδιά, ας πούμε, τα τρία διαβάζαν Marvel. Δεν τα καταλαβαίναν, δεν μπορούσαν να τα αφομοιώσουν με τίποτα. Όμως, αν τώρα βγαίναν αυτά τα πράγματα, με όλους αυτούς τους μεγάλους δημιουργούς που βγήκαν τα δεκαετία του 70, τους ξέρουμε τώρα, χρειάζεται να τους ξαναπούμε. Θα ήταν ευτυχισμένοι. Θα ήταν μια φάση που δεν θα την είχαν ξανά. Πραγματικά και εξής, αυτό το ευχόμουν δηλαδή και για τους ίδιους τους δημιουργούς, γιατί πολλοί δεν γνωρίσανε, ας πούμε, αυτά που αξίζανε να γνωρίσουν. Όπως γίνεται σήμερα σε άλλους που είναι τελείως μύθι. Τώρα, Γιάννη και Κώστα, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς πλέον, ούτε στην Αμερική, εκτός αν έχεις κάνει το Walking Dead, δεν μπορείς πλέον να βγάλεις τα λεφτά που σου αρμόζουν μόνο με τα comics. Θα πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα. Να κάνεις storyboarding, αν είσαι artist ή αν είσαι συγγραφέας, να δουλέψεις πλέον στην τηλεόραση, να δουλέψεις στο σινεμά. Ενώ παλιότερα οι comic artists και οι comic writers βγάζαν πάρα πολλά λεφτά μόνο κάνοντας αυτό το πράγμα. Αυτό τι έχει οδηγήσει. Έχει οδηγήσει τα comics πλέον να είναι ουσιαστικά ένα storyboarding. Δεν εξελίσσεται το μέσο. Και γι' αυτό και εγώ δεν αγοράζω πια καινούργια comics. Δηλαδή, μόνο αν μου πει κάποιος αυτή τη σειρά. Δηλαδή μιμούνται πολύ τις ταινίες, είναι wannabe ταινίες, αυτό είναι το κακό. Ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν φτιάχνεις κόμικ. Το κόμικ είναι μια αυτόνομη τέχνη. Πρέπει από μόνη της να λειτουργεί. Δεν μπορεί να είναι το παραπέδι του σινεμά. Ναι. Τι είναι αυτό, η μπροσούρα. Η μπροσούρα δηλαδή, δεν μπορεί να καταλήξει. Ναι, δηλαδή, λες τώρα, πώς είναι δυνατόν αυτό. Εγώ τώρα, αν κάποιος πάει σινεμά και είναι σινεφίλ και θέλει να γράψει κόμικ, μπορεί να το κάνει πολύ εύκολα. Παλιότερα δεν υπήρχε αυτό. Ναι. Η αφήγηση του κόμικ δεν είχε καμία σχέση. Συμφωνώ και εγώ. Καμία όμως. Και μέχρι και τη δεκαετία του 90. Ξεκίνησαν τα μάγκα τα οποία είχαν μια κινηματογραφική αντίληψη του φαινομένου. Το στυλ αυτό αφομοιώθηκε από τα αμερικάνικα κόμιξ. Στη συνέχεια, πολλοί σεναριογράφοι του σινεμά και της τηλεόρασης πήγαν στα κόμιξ γιατί είχαν καύλα, όχι γιατί βγάζαν λεφτά. Και γι' αυτό και γυρίζουν τόσο καλές ταινίες. Γιατί οι σεναριογράφοι είναι ίδιοι. Αυτοί που δουλεύουν στις ταινίες δουλεύουν και στα κόμικς. Ναι. Και πολλοί καλλιτέχνες που πήγαν και γίνανε storyboarder. Δηλαδή θυμάμαι και από την Dark Horse. Ναι. Το storyboarding αποφέρει πολύ περισσότερα κέρδη από το να φτιάξει ένα κόμικ το οποίο μπορεί και να αποτύχει και παταγωδός. Δώστε μου λίγο, συνεχίστε εσείς. Δώστε μου πολύ λίγο. Έρχομαι. Νομίζω ότι το ολοκληρώσαμε τώρα. Κάτι πήγε να φέρει, κάτι ύποπτο πήγε να φέρει τώρα. Κάτι κάνει. Θυμάσαι τότε, Γιάννη, ο Καμπανάς ήταν ένας εκδότης πίστευτα. Τσίπης, ας πούμε, και ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς σε έναν εκδότη που σέβεται το κοινό. Δεν το σεβόταν ιδιαίτερα το κοινό. Του σέβεται μάλλον ήταν χαμηλό επίπεδο να καταλάβουν ότι δεν υπήρχε μετάφραση. Καλά, ήταν μερικές μέρες. Ήταν πολύ κακό επίπεδο εκδόσης. Όμως, αν δεν ήταν ο Καμπανάς, δεν θα τα μάθαμε. Δεν θα ξέραμε τη Marvel των 70s. Κανείς άλλος δεν θα τολμούσε να αναλάβει αυτό το κολοσσιαίο έργο που ανέλαβε αυτός. Και το ανέλαβε γιατί το έκανε με πολύ φτηνούς όρους. Δηλαδή με έναν μεταφραστή, έναν γραφίστα που του φύγε κιόλας, τον Ισακ, που όταν έφυγε έγινε μπάχαλο. Χαμός το ίσκομα έγινε εκεί πέρα από το ατελιέ. Και δούλευε με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι μάθαμε εμείς, διαβάσαμε 21 τίτλους. Το ξέρεις ότι κυκλοφόρησε 21 τίτλους. 21 τίτλους. Ναι. Και μάλιστα προηγουμένως που έλεγες. Μέχρι το 1980. Προηγουμένως που έλεγες για το Top of Dracula, θυμάμαι και τα μυθικά που έγραφε απ' έξω. Πάντα περιοδικό για όσους έχουν καρδιακά προβλήματα, μην το προτιμήσετε κάτι τέτοια, κάτι κουλά. Ναι. Τα βάζε μέσα ως διαφήμιση.
Ναι, τα περιοδικά της κλειλής γενιάς μας. Ναι. Πρόσεξε, έβγαλε 21 τίτλους, αλλά δεν έβγαλε 21 κόμιξ, έβγαλε 60 διαφορετικούς τίτλους. Ναι. Γιατί κάθε, στην αρχή ξεκίνησε, κάθε περιοδικό είχε τρεις ναι. σειρές μέσα. Που είχε, ξέρω εγώ, το Spider-Man, είχε το Captain Marvel και το Fantastic Four. Είχε βάλει και κάποια... Είχε τους Avengers και τους X-Men. Και νομίζω είτε για το... έβαζε και καουμπόικα και χόρορ σαν μικρή ιστορία. Θυμάμαι και μάλιστα είχα διαβάσει και την πρώτη. Το Howard Duck, όπως το ονόμαζε, είχε Howard the Duck, Red Sonja και Kid Gun Kid. Το Western. Είχε βάλει επικά πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν κακός για μένα εκδότης, αλλά είχε ένστικτο. Δηλαδή το ότι το έκανε αυτό, έφτιαξε... Εγώ προσωπικά διαβάζω κόμιξ εξαιτίας του Καμπανά. Εξαιτίας αν ήταν ο Καμπανάς, θα τα είχα σταματήσει. Δεν μου δίνανε κάτι τα υπόλοιπα. Δηλαδή τώρα δεν διαβάζω τον Blake. Όταν έχεις διαβάσει μια ιστορία, ας τον Captain Marvel. Αν έχεις διαβάσει το X-Men νούμερο 1, που ήταν του 60, μπορείς να διαβάσεις Blake. Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ή αγόρι, τέτοια πράγματα. Δεν διαβάζουν αυτά. Δεν γνωρίζω πάρα πολλά από το χώρο των manga. Απλώς βλέπεις ότι στα manga και λόγω του Shonen Jump και γενικότερα υπάρχουν καλά σενάρια. Υπάρχουν καλά σενάρια. Ναι, όντως έφερα ένα μάγκα. Υπάρχουν πολύ καλά σενάρια. Αυτή η μαγιά του έχουμε καλό story, καλούς ήρωες. Εκείνος, η ηρωική φαντασία κυλάει πολύ σωστά. Δεν το έχουν χάσει καθόλου. Τώρα πέρα ένα από αυτό που κάνει το Master of Sidonias. Το από Sims. Αυτό εδώ. Έχω πάρει το πρώτο. Ωραία. Λοιπόν, το οποίο είναι sci-fi, post-apocalypse, είναι απίστευτο. Και αυτό που χάνω στα Super Heroes, ειλικρινά το βρίσκω σε μάγκα. Δεν το έχουν χάσει καθόλου. Κάνουν αυτό που κάνουν διαφορετικά, αλλά δεν το χάσανε. Στην Αμερική το χάνουν, το βρίσκουν, μας έχουν πρίξει λίγο. Δηλαδή πρέπει να αναστήσουν, να το σκοτώσουν, να τον αναστήσουν. Όχι, κοίτα, αυτοί έχουν και το καλό ότι. Έχουν storyline. Όντως. Ξεκινάει μια ιστορία και κάπου τελειώνει. Ναι. Το βασικό, ας πούμε. Και ας είναι 50 τομή, θα τελειώσει αυτό. Ναι, θα τελειώσει. Ξέρεις, θα τελειώσει. Ναι. Είναι και το format διαφορετικό αυτό που έχουμε. Ναι. Αλλά οι Ιαπωνέζοι γενικότερα και αυτοί έχουν πτώσει τα κόμιξ. Τα κόμιξ έχουν πέσει παγκοσμίως. Έχουν μειωθεί οι πωλήσεις. Απλώς στην Αμερική έχουν πάθει πάνω ελευθερία. Και στην Ιαπωνία μειώθηκαν, αλλά όχι τόσο δραματικά όσο στην Αμερική. Και να το πούμε πάλι αυτό, όλοι λένε οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αν μιλήσει με κάποιον, θα σου πει τι λες, φίλε, είσαι τρελός. Ο κύκλος εργασιών των κόμιξ είναι πιο πάνω από παλιά. Είναι πιο πάνω γιατί πουλάνε τα collected editions. Πουλάνε ακόμα τον Kirby. Τα trade. Τον Jim Lee, τον Neil Adams, αυτούς. Οι καινούργοι δεν πουλάνε τίποτα. Αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα με τις εκδόσεις παγκοσμίως. Παιδιά, οι εκδόσεις. Και με τις εφημερίδες και με όλα. Οι εκδόσεις physical copy γενικότερα έχουν πέσει μέχρι που δεν πάει. Ο κόπος. Επειδή έχω μιλήσει και με άτομα που ήταν στις εκδόσεις. Ο κόπος που πρέπει να κάνει στο marketing, στο κομμάτι του marketing για να πουλήσει ένα βιβλίο. Είναι 10-100 φορές πάνω. Είναι η πιο δύσκολη αγορά το να πουλήσεις. Βέβαια, αν βρεις το κοινό σου και έχεις καταφέρει και έχεις μια μικρή ευέλικτη εκδοτική, κάτι τέτοιο, εκεί δεν μπορείς να βγάλεις περισσότερα γιατί φεύγουν οι μεσάζοντες. Κάπως έτσι πρέπει να το πας, μάλλον. Αυτό που λέγαμε την άλλη φορά. Πρέπει, αν θέλουμε εμείς, σαν κομιξάδες, να κάνουμε κάτι, θα πρέπει να target group. Βρει κοινό. Καταρχήν στο βρει κοινό, πρωταρχικά αυτό. Το κοινό θα το βρει σιγά-σιγά. Όταν ανοίγεσαι σε όλους. Θα μαζέψει και το κοινό. Θα μαζέψει και μερικούς. Θα αποκρισταλωθεί ποιο είναι το κοινό, γιατί δεν το ξέρεις. Ναι. Εμείς, π.χ. έτσι όπως βγήκαμε, τι κοινό είχαμε εμείς. Έχει ξαναβγεί ποτέ τέτοιους κόμιξ στην Ελλάδα. Τι κοινό είναι αυτό. Ποιος θα το πάρει. Τα έφηβοι θα το πάρουν. Ποιος θα το πάρει. Τα παιδιά, ποιος θα το πάρει. Οι παππούδες. Δεν είχαμε ιδέα. Έπρεπε να καταλάβουμε ποιο είναι το κοινό μας. Έτσι λοιπόν, αν βγεις σε μεγάλη αγορά και όχι στους ίδιους και στους ίδιους που πάνε στα φεστιβάλ και τους μανιακούς κομιξάδες, αν βγεις στο ευρύ κοινό, αποκρισταλώσεις ποιο είναι αυτό το κοινό, επικεντρώσεις σε αυτό το συγκεκριμένο κοινό και δεν υπάρχει εκδότης ενδιάμεσα, τότε μπορείς να βγάζεις λεφτάκι στην Ελλάδα. Sí. Αποδείχτηκε. Sí. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Παιδιά, ήταν πολύ ωραία συζήτηση, χάρηκα. Και εγώ χάρηκα, παιδιά. Να είστε καλά. Καλές και επιτυχίες. Και στο επόμενο. Έχετε καταλάβει. Μπορώ να το πάμε μέχρι τις 6 το πρωί. Μα γι' αυτό καλύτερα, γιατί θα με φάει η γυναίκα μου. Θα υποφέρουμε όλοι. Λοιπόν. Για 20 λεπτά θα μιλήσεις και σήμερα. Φαντάζομαι. Έχει χειρονομίες και τέτοιες. Λοιπόν, μάγκες, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, παιδί. Τα ανεβάζω σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πραγματικά. Είναι το επόμενο. Space 1999. Μιλάμε. Έγινε, έγινε. Αποθέως, φίλε. Τέλεια. Από κολλάκι.